Πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος που έχω πει νοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμπ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από για τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Πάμε να ζουμουσάρουμε! Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα, all over the country, all over the city, all over the studio που λένε και στα χωριά μας. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε όμορφα, να δούμε τι γίνεται στην αθλητική παράθλητική επικαιρότητα, να τα κάνουμε όλα γιάχμα και βέβαια μην ξεχνάτε να δώσουμε και υπέροχα πράγματα, διότι σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλες. Τρίπτυχο έχω σήμερα. Και τριήμερο στο φιλοξένεια στο Λουτράκι Αριδέας. Και smartwatch Xiaomi με παλμογράφο, μετρητή βημάτων, καταγραφή ύπνου, έξυπνες ειδοποιήσεις και τα λοιπά από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγό πρώτης ώρας, που έχει δεκαπενθήμερο τρομερών προσφορών και στα κινητά και στις τηλεοράσεις και υπέροχα πράγματα. Βιώνεται εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Επίσης δίνουμε ένα καταπληκτικό, ένα πολύ designer, ένα πολύ μοντέρνο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Εσείς επιλέγετε εκεί από μια γκάμα γυαλιών ηλίου στον νούμερο 1 οπτικό οίκο της πόλης, εκεί στην Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη, Optic Stores Μανολόπουλος, Παναγίτη Σαλδάρη 22. Δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας και το όλα στα όρθια, 837-166, ο πιο ζουμερός γύρος, τα πιο ωραία κοτόπουλα σούβλας στην πόλη. Ανοίξαμε τον μπλμπίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας για να επικοινωνούμε, για να κάνουμε ωραία πραγματάκια, για να κάνουμε μουχαμπέτι, για να κάνουμε σούξου μουξου, για να τα λέμε και μέσα από το μπλμπίκι μας. Όπως λέγαμε και εχθές, τίποτα δεν θα άλλαζε με το διαιτητικό, τζάμπα χρόνο χάσαμε. Αν και διήρκησε περισσότερο από κάθε άλλη φορά το διαιτητικό σε σχέση δηλαδή με άλλες υποθέσεις, αλλά 0-0, κουλουράκι στο τέλος. Τζάμπα δηλαδή τη φασαρία. Δεν έδωσαν καμία σημασία σε αυτά που είπε το νομικό επιτελείο. Είχαν αποφασίσει έτσι κι αλλιώς, όπως είπα και χθες, περισσότερες πιθανότητες έχει να ανακηρυχθεί μης μαζεμένα και μικρά μικροσκοπικά οπίστια Kim Kardashian, παρά να βγει κάτι από αυτή την υπόθεση που ήταν προαποφασισμένο, που είχε βγει η θανατική καταδίκη ποδοσφαιρικά πάντα σε αυτό το πρωτάθλημα που εκλάπη από τον ΠΑΟΚ. Το σκάνδαλο της πεντηκονταετίας λοιπόν ολοκληρώθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο. Τώρα, κάτι παρατρεχάμενοι, κάτι τύποι αμφιποδημοσιογραφίσκοι, κάτι πληρωμένες γραφίδες, κάτι πληκτρολόγια σαλιάριδων, κάτι στημένοι άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν γραφικό τον κάθε ένα από εμάς που λέμε ότι αυτό το πρωτάθλημα κλάπηκε και είναι ένα πρωτάθλημα χάρτινο των δικαστηρίων, νομίζω ξεφτιλίζονται έτσι κι αλλιώς. Όπως ξεφτιλίζονται και αυτοί που προσπάθησαν χθες να κάνουν, δεν ξέρω τι, κύριε Περέιρα, εσύ υπάρχεις, είσαι υπαρκτό πρόσωπο. Σε έχουμε δει κάπου, είσαι ή είσαι κάπου, δηλαδή, απλά εισπράτης. Βάλα τον Γκομίνη, δηλαδή αυτόν που πριν μέχρι λίγες μέρες έλεγε δεν μπορώ, έχω ψυχολογικά, δεν μπορώ να πάω στο δικαστήριο, γεννάει η γυναίκα μου, παρατώ τη διαιτησία, δεν μπορώ, αφήστε με, ζω ένα μαρτύριο. Αυτό λοιπόν τον βάλανε για λίγη ώρα να σφυρίξει το μάτσο του Λεβαδιακού, κατόπιν τον ξαναβγάλανε γιατί είπαν, λέει, ότι τελικά ήταν τραυματίας. Μετά η ΕΠΟ είπε ότι έχει κόλλημα γιατί είναι τραυματίας. Και μετά μάθαμε ότι τελικά δήλωσε κόλλημα επειδή γέννησε η γυναίκα του και όλο αυτό. Αν αυτό δεν είναι τρελές σφαίρες νούμερο 8, δηλαδή αν αυτό δεν είναι κωμωδία, άκρος τρελό και απόρριτο. Κλαίνε ο χοντρός και ο λιγνός μπροστά σε αυτά. Σου λέει, ρε φίλε, τι κάναμε εμείς τότε? Ο Σεφερλής δεν πάει να σκάσει. Όχι ρε, μου κλαίγουν τη δουλειά αυτή, να πούμε. Μου κλαίγουν τη δουλειά, δεν μας έχει μείνει άντερο από το γέλιο. Γιατί πέρα, μετά το πρώτο στάδιο της οργής, γελάς μαζί τους. Ξεφτιλίζονται χωρίς καμία εδώ και χωρίς καμία εκεί, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ, είναι και εκεί και παραπέρα. Θυμάστε που λέγαμε ότι θα βρουν ένα τερτύπι, θα βρουν ένα τρόπο
να σώσουν από τον υποβιβασμό τον Παναθηναϊκό. Να το Βαζελάκι. Μαζευτήκανε από εδώ, από εκεί, από εκείνο το ένα άλλο και τελικά σώθηκε. Το πώς σώθηκε βέβαια είναι μια άλλη ιστορία. Απλά λέει, ομάδες λέει, ιστορικές λέει στον Παναθηναϊκό, είπε ο Δάρας. Είπαν οι εκπρόσωποι των ομάδων εκεί. Πρέπει λέει να μένουν στην κατηγορία. Άντε ρε, ο Ηρακλής κατούρισε στο πηγάδι. Λέω εγώ τώρα. Ηρακλής δεν είμαι, το ξέρετε. Αλλά λέω, ο Ηρακλής ίδιο πράγμα πέρσι. Δεν παλεύει τώρα με τα χωριουδάκια. Δηλαδή, άντε να είσαι Ηρακλής, αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορείς να το αντέξεις. Και να βλέπεις τώρα ότι χάλασαν τον κόσμο για να. Τα γελάει ο κόσμος μαζί σας όλους. Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα. Ούτε. Κλαίει ο Σεφερλής. Κλαίει. Είστε όχι για επιθεώρηση, όχι για σκερτσάκια, όχι για μονόπρακτα, όχι για ανέκδοτο. Δηλαδή, πραγματικά. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες για να μιλάμε και στο Φουμπού. Την εκπομπή την ακούτε ηχογραφημένη στο zoomusu.gr που είναι το site της εκπομπής, στο διαδίκτυο εκεί που και τα ηχητικά μας και το Σαν Σήμερα και τα πρωτοσέλιδα και ό,τι άλλο θέλετε και τα νέα από τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο. Εκεί θα ακούσετε την εκπομπή σε ηχογραφημένη διάσταση, να πούμε, που είπαμε, όπως και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, στην επανάληψη είμαστε πολύ καλύτεροι. Εξαιρετικοί. Σήμερα λοιπόν, τρία δώρα μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Στέλνετε την καλημέρα σας, μπινελίκι, γλυκόλογο, παραγγελιά, σουξουμούξου, ζουμούσου, κάτι. Όχι σκέτο ονοματεπώνυμο. Από ένα σημείο και μετά δεν θα τα βάζω πλέον στην κλήρωση τα ονοματεπώνυμα. Θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος μπαίνει μόνο και μόνο έτσι για τον διαγωνισμό. Δεν θέλω. Θέλω μια καλημέρα, πειράζει. Είμαι παιδί ευαίσθητο, να πούμε. Έχω αυτά. Παραπονιέμαι. Δηλαδή δεν είναι σκέτο. Βασίλης Χατζηγραβατίδης. Τίποτα άλλο. Ο γνωστός Βασίλης Χατζηγραβατίδης που, εντάξει, είπαμε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι το μήνυμα. Και παίρνετε μέρος. Εκτός από την καλημέρα, την παραγγελιά σας, το ανέκδοτο, το λογοπαίγνιο, οτιδήποτε θέλετε ρε παιδί μου να βγάλετε από μέσα σας. Μπορεί να θέλετε να χαρακτηρίσετε αυτό το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Βεβαίως. Εμείς θα σας βουλώσουμε το στόμα. Εμείς θα σας αρνηθούμε. Αλίμονο σε καμία περίπτωση. Smartwatch Xiaomi με παλμογράφο, μετρητή βημάτων, καταγραφή ύπνου, έξπρες, ειδοποίηση και τα λοιπά, όπως είπαμε. Από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης που τρελαίνει κόσμο με τις 15ήμερες προσφορές την Black Friday. Black 15ήμερο είναι αυτό. Τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκια Ριδέας, Δευτέρα ως Πέμπτη. Να πάτε να περάσετε υπέροχα με δύο διανυκτερεύσεις. Και γυαλί ηλίου υπέροχα από τα οπτικά Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά. Ξέρει αυτός τι πρέπει να κάνει για τα μάτια σας. Προσέξτε τώρα οι συμπτώσεις της ζωής σας. 1981 λέει, ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκε. Η Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Ευρώπης τότε. Το 81, έτσι. Πεθαίνει ο Πάπας. 2005, ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται. Και μάλιστα, αυτή που παντρεύτηκε, την Καμίλα Πάρκερ, αυτή παντρεύτηκε το 2005. Την Καμίλα, ερώτηση, άσχετη. Όταν κάποιος γαμπίπει μια Καμίλα, θεωρείται κτηνοβάτης? Δηλαδή αυτός που γουστάρει την Καμίλα, τι, γιατί την πήρε, τι της βρήκε? Στην έρημο προφανώς όταν περπατάνε, αποθηκεύει νερό αυτή και δεν του ζητάει νεράκι. Δηλαδή δεν διψάει. Βγάζω και ένα περίεργο ήχο οι καμήλες, ρε φίλε. Ε? Και θα γυρίσει τώρα η καμήλα να πει καλά. Μίλα για τον εαυτό σου, κοίτα τη δική σου καμπούρα. Μην κοιτάς τη δικιά μας. Έχει καμήλες με δύο καμπούρες, είναι όπως η φορολογήσιμη ήπη. Δύο, έχει με μία καμπούρα, με τρεις κτλ. Παίζει έτσι. Μονοκάμπουρη. Δηλαδή είναι μόνο ο Αργύρης καμπούρης ένας. Ή έχει και με κουασιμόδο και δεύτερο. Τι γίνεται με τις καμπούρες, ρε φίλε? Επίσης κάθεσαι ανάμεσα στις καμπούρες, έτσι όχι πάνω στην καμπούρα. Βάζουν ξύλο. Βάζουν ξύλο. Έχει πάει, κάνει καμιλοδρομία. Σώπα ρε φίλε. Το ίδιο και ο Κάρολος φίλε. Καβαλάει καμίλα και πηγαίνει τώρα. Εντάξει, οκ, ήρωας βέβαια. Ήρωας. Είχε το άλλο βρε το δροσερό το κοριτσάκι βρε και κοιτούσε ήδη αλλού. Τι γίνεται ρε στον κόσμο. Εντάξει, και αυτό βέβαια δεν είναι κούρο. Ο Κάρολος. Έρχονται λέει τώρα αυτές τις μέρες, έρχονται στην Αθήνα επίσκεψη. Ο Τσάρλς και η Καμίλα. Μίλα ρε Καμίλα! Φοβερό, δεν μου λες. Ποια είναι η έκφραση? Έχει μνήμη ελέφαντα λέμε, έτσι.
Και η Καμίλα δεν ξεχνάει, λέει η Καμίλα. Δεν είναι χρυσόψαρο. Το χρυσόψαρο του λες, άντρα γαμπίμπι. Σε ένα δευτερόλεπτο το έχει ξεχάσει. Δηλαδή, αν σου δώσει ιδανικά το χρυσόψαρο, μετά από λίγο δεν υπάρχει. Φίλε, μπορεί να μου δώσει 5 ευρώ, σου δίνει. Μετά από λίγο χρυσόψαρο, μπορεί να μου δώσει 5 ευρώ, σου ξαναδίνει 5 ευρώ. Δεν μου λες, επειδή δεν έχω, μήπως έχει 5 ευρώ, σου ξαναδίνει. Και δεν σε ζητάει ποτέ. Ο καλύτερο φίλο. Και δεν ψαρώνει ποτέ. Παρότι χρυσόψαρο. Ξαναλέω λοιπόν. 81, παντρεύεται ο Κάρολος, Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Ευρώπης, πεθαίνει ο Πάπας. Ή κοιμάται ο Πάπας που λένε. Οκ. 2005, ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύεται, Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Ευρώπης, είμαστε τότε με τη Μίλαν να πούμε τον τελικό, όχι με την, ναι, στην Κωνσταντινούπολη που κοιμήθηκε ο Θεός και τα λοιπά. Ο Πάπας πεθαίνει. Τώρα, αν ο πρίγκιπας Κάρολος θελήσει να ξαναπαντρευτεί που λένε να ανανεώνουν τους όρκους. Αλλά παντρεύτηκε ο μικρός τώρα, έτσι δεν είναι. Το παλικαράκι αυτός, ο αλυτάκος είναι. Είναι λίγο ρεμάλι αυτός, είναι λίγο αλήτης, έτσι. Και πήρε τι, πήρε αυτή την Μάρκλ. Μια μοντελίτσα. Εντάξει, τα παιδιά τουλάχιστον από γούστο στις γυναίκες δεν πήραν από τον παπά. Ή δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνουν στα γεράματα, έτσι. Πάνε και αυτοί με παντρευτούν καμιά στουρκοκάμιλο μετά. Λοιπόν, αν λοιπόν η Λίβερπουλ πάει να πάρει. Τώρα ξαναβρέθηκε στο τελικό του Champions League. Πρέπει να ενημερώσουμε τον Πάπα ότι ξέρεις μεγάλε κάτι της. Υπάρχει βέβαια το ανέκδοτο που το λατρεύω, το έχω πει πολλές φορές, μου το ζητάτε μέρες και επί τη ευκαιρία νομίζω μπορώ να το πω. Με το πόσο εθισμένοι είναι κάποιοι στο. Εντάξει, θα το ξανακούσετε τώρα, αλλά είναι από τα αγαπημένα. Πόσο εθισμένοι είναι κάποιοι στο στοίχημα. Λοιπόν, που είναι ο Γιωρίκας Αμφιποπάπας, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω εγώ, έχει βρεθεί στην Καθολική Εκκλησία, έχει αναρριχηθεί. Και είναι ανθυποπάπας, υποπάπας κάποια στιγμή, νούμερο 2 δηλαδή, και είναι στην Καθολική Εκκλησία κάπου στη Γερμανία, ρε παιδί μου. Ο Γιωρίκας. Ο Κωστίκας είναι στο χωριό. Και κάποια στιγμή τους έκτακτη συνεδρίαση, ελάτε παιδιά, λέει, με Skype τους ειδοποιάνε και πάνε όλοι στη Ρώμη. Σκάνε μυθική, παιδιά, να ξέρετε, λέει, πριν από λίγες ώρες ο Πάπας εκοιμήθη. Όχι, ρε. Πέθανε δηλαδή, σου λέμε, λέει και έτσι, για την οικονομία να του λόγου. Ακούστε, λέει, είναι Παρασκευή σήμερα, δεν πρόκειται να ξεσηκώσουμε. Τον κλήρο, λέει, τον λαό, τους πιστούς. Θα δούμε, λέει, τι θα κάνουμε. Θα το ανακοινώσουμε τη Δευτέρα. Λένε σε όλους, ανάμεσα σε αυτούς που το ανακοινώνουν τους υποπάπες. Να δούμε, λέει, την διάδοχο κατάσταση. Να δούμε ποιος θα αναλάβει τώρα υπεύθυνος. Και τη Δευτέρα, λέει, με link, ζωντανή μετάδοση, λέει, παγκοσμίως, με γιγαντοοθόνες, αυτά κτλ. Θα το ανακοινώσουμε στους πιστούς. Αλλά επαφίεμαι, λέει, στην εχεμήθειά σας. Δεν πρέπει να μαθευτεί τίποτα κτλ. Ναι, το καταλαβαίνετε. Βγαίνει ο Γιωρίκας. Από το Βατικανό, τηλέφωνο στον Κωστίκα, έλα, ό,τι έχεις και δεν έχεις, βάλτα στο παράνομο, Πάπας πεθαίνει τη Δευτέρα το πρωί. Του λέει, είσαι χαζός, ρε, είναι υγιέστατο. Άκου που σου λέω, λέει, μην με τσεκτώνεις. Ό,τι έχεις, λέει, κάτι χρυσές λίρες, θα πούμε, κάτι λεφτά της γιαγιάς που είχε αφήσει αυτά, κάτι ομόλογα, κάτι τα πάντα. Ό,τι οικονομίες έχουμε βάλει στην πάντα, βάλτα όλα, λέει. Τι απόδοση δίνει. Λέει, ξέρω ότι είναι από κάτι σαν άδωνα, λέει, δίνει 17.000 απόδοση, λέει, να πεθάνει ο Πάπας, ειδικά τη Δευτέρα το πρωί. Βάλτα, του λέει, όλα. Μην τολμήσεις, λέει, και δεν το κάνεις. Πραγματικά, τη Δευτέρα το πρωί ανακοινώνεται, ο Πάπας εκοιμήθη, θλίψει παντού κτλ. Πένθος στον Ατάλο, πάνε εκεί, τον αποχαιρετάνε, γεια σας. Φεύγει ο Γιωρίκας και πηγαίνει στο χωριό. Γυρίζει η Ελλάδα, ψάχνει στο καφενείο, λέει, ρε παιδιά, μήπως είδατε, λέει, τον Κωστίκα. Λέει, ο Κωστίκας, λέει. Είναι, λέει, στο άλλο καφενείο. Βγήκε εκτός χωριού, λέει. Έχει πάει στο διπλανό καφενείο, λέει, και μόνος του από το πρωί, λέει, είναι εκεί. Λέει, μάλλον πανηγυρίζει, λέει, για τα κέρδη. Φεύγει λοιπόν, πάει στο διπλανό χωριό, μπαίνει μέσα στο καφενείο, τον βλέπει περίλυπο. Έκλαιγε ο άλλος, είχε γίνει στουπί, να πούμε, κουκουνέλα από το ποτό. Τι κάνεις, του λέει. Του λέει, έπαιξε αυτό που σου είπα. Ο Πάπας πεθαίνει. Δευτέρα πρωί, τα έπαιξε. Θα έπαιξε, αλλά. Τι άλλα! Τα έπαιξες, τα έβαλες όλα, τα έβαλα, αλλά έχασα τη Μίλαν. Τι ωραίος. Δεν έχεις καμιά εμπιστοσύνη στη Μίλαν, παρεμπιπτόντως. Πέραν τούτου δοθέντος που λέγανε επίσης, να πούμε ότι λογικά θα το πάρει επιτέλους έστω τη μικρή κούπα από τις δύο, αυτή η τεράστια μουτσούνα που λέγεται Διέγκο Σιμεώνε, δηλαδή δεν πιστεύω ότι η Μαρσέιγ του Μήτρογλου γλουγλου μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Κλείνουμε την παρένθεση στα δικά μας. Αύριο στις 7 είμαστε όλοι εκεί για να κατακλείσουμε το ναό. Να αποδώσουμε τις τιμές που πρέπει.
με το χειροκρότημα, με την ιαχή νάτι νάτι πρωταθλητές, με φωνή, με πάθος, με τρέλα, στους πανάξιους, στους έντιμους, στους καθαρούς. Πρωταθλητές Ελλάδος 2017-18. Δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένα άδειο καρεκλάκι. Ελάτε να αποθεώσουμε τα παιδιά, τον προπονητή, το επιτελείο, όλους. Και αυτή θα είναι και μια υπέροχη ντόπα, μεταφορική ντόπα. Πορτοκαλάδες εδώ δεν έχει. Παρεμπιπτόντως δεν καταλαβαίνω την ανησυχία όταν ζητάει ντόπινγκ κοντρόλ ο ΠΑΟΚ. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μου πει, φίλε, πρέπει να ψάξουμε αν έχεις κλοπημαία στο σπίτι, αν έχεις κλέψει κομμάτια από την Ακρόπολη. Θα του πω, γιατί να με ψάξεις, θα του πω, ρε φίλε. Okay. Είναι απαραίτητο να γίνει έλεγχος. Βεβαίως θέλουμε να κάνουμε έλεγχο. Ελάτε, κάτω τον έλεγχο. Περάστε, παιδιά. Δεν θα φανεί πως βρούνε κανένα χέρι από καμία καριάτιδα, καμία μύτη. Περάστε. Αν είσαι καθαρός, ζητάς το βαρ από μόνο σου πριν ξυπνήσουν όλοι οι μπούφοι και μάλιστα λες να το χρηματοδοτήσεις κιόλας. Ο Χαλίφης δε, αυτός που έπαιξε 10 αγώνες και κλεισμένον, που του αφαίρεσαν 172 βαθμούς να πούμε. Ο Χαλίφης, αυτός που τώρα δεν θέλει Άκη το Σιδερόπουλο και θυμηθείτε το που σας το λέω, δεν θα παίξει ο Σιδερόπουλος στο τελικό, θα παίξει ο Παπαπέτρου. Γράψτε το. Οι ίδιοι οι φεδροί, τα ίδια ανθυπογατίδια που χθες βάλαν τον Κομίνη για λίγο και μετά τον βγάλανε. Εμείς λοιπόν αύριο είμαστε εκεί. Να ευχαριστήσουμε, να αποθεώσουμε τον πανάξιο πρωταθλητή, αυτόν που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς μέσα στις τέσσερις λευκές γραμμές πάνω στο χορταράκι, το ματάκι χορταράκι που λέμε όλα τα χρόνια, αυτός που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς και με έναν αγώνα λιγότερο. Αυτόν που προσπάθησαν όλοι να τον αποδομήσουν, να τον αφανίσουν. Η τεράστια επιτυχία αυτών των παιδιών που φόρεσαν τη φανέλα φέτος και του προπονητή βέβαια, μην το ξεχνάμε, γιατί άκουσε πραγματικά την Άρτα και τα Γιάννενα. Πραγματικά τον περάσαμε πρίον ο Κορδέλα όταν ήρθε. Μάγκας είσαι που το γύρισες. Και όχι με τις δηλώσεις, δεν στέκομαι μόνο στις δηλώσεις που δεν αφήνει κανένα περιθώριο και μιλάει όπως μιλάμε εμείς, αλλά με την παρουσία της ομάδας, το πώς διατήρησες την ομάδα μέχρι τελευταία στιγμή εν εγρηγόρση, χωρίς κανένας να χαλαρώσει, χωρίς κανένας να πέσει, εκτός του μάτς της Τρίπολης. Το πώς κατάφερες να διαχειριστείς τις βεντέτες, γιατί έχει ισχυρές προσωπικότητες μέσα η ομάδα και βλέπεις ότι οι παίκτες όλοι σε γουστάρουν, ακόμα και αυτοί που παίζουν λιγότερο, αναγνωρίζουν ότι προσπαθείς να είσαι δίκαιος τέλος πάντων, αν εξαιρέσουμε κάτι μικροκολυμπατάκια π.χ. με τον Καντουρί. Okay, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε εκεί αύριο. Δεν δικαιούμαστε να μην είμαστε εκεί. Για να δείξουμε και στους κάτω πώς εμείς χειροκροτούμε τα παιδιά μας, πώς εμείς αποθεώνουμε τον πανάξιο πρωταθλητή. Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν αυτής της ομάδας δεν είναι ότι απλά μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς. Δεν είναι ότι διέλυσε κάθε σερί. Δεν είναι ότι έκανε συνεχόμενες νίκες. Δεν είναι ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Δεν είναι ότι δεν λύγησε κάτω από το ψυχολογικό στρες του πρέπει να αποδεικνύω κάθε Κυριακή γιατί με περιμένουν στη γωνία. Δεν είναι ότι νικούσε ακόμα και όταν δεν άφησαν τον κόσμο της να είναι εκεί. Η μεγάλη νίκη αυτής της ομάδας είναι ότι κατάφερε να γδύσει, να ξεβρακώσει όλους τους απέναντι. Να χρειαστεί να επιστρατεύσουν κάθε μέσο, ένδικο, άδικο, μηντιακό, επιχειρησιακό, πολιτικό, πνευματικό, ψυχολογικό, με κάθε τρόπο. Συστράτευση, η μη ώρα αφιερώματα στο δελτίο για το λάθος του Ιβάν, η μη ώρα αφιερώματα αποδόμησης, ευτελισμού, διαπόμπευσης, λες και πρόκειτο για έναν στιγνό κοινό εγκληματία, κατασυρωή, δολοφόνο ή δεν ξέρω εγώ τι, ή ναρκέμπορο, μου ήρθε τώρα μία ας πούμε έτσι, τυχαία, ένα επάγγελμα, γιατί προφανώς αυτός το κάνει το θεωρεί επάγγελμα. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη τούτων εδώ των παιδιών. Του Βιεϊρίνια που υπέταξε το εγώ του και έπαιξε αριστερό μπακ χωρίς να πει, έψ, τι κάνετε ρε, στα 32 εγώ γύρισα, έκανα μέχρι που έστελνα ψεύτικες ακτινογραφίες στη Βόλφσμπουργκ ότι είμαι τραυματίας.
για να μπορώ να είμαι εδώ και να διαπραγματεύω μέχρι τελευταία στιγμή. Από το Βιερίνια λοιπόν, από το Μάτος, από το Βαρέλα, από τον Μπρίγιοβιτς, από τον Μπέλκα, από τον Μπασχαλάκη, από όλα τα παιδιά, από όλους. Η μεγάλη τους νίκη είναι αυτή. Ανάγκασαν όλο το σύστημα να σπυρωθεί. Είδαμε ανθρώπους που υποτιθέμενοι εχθροί αγκαλιαζόντουσαν και ο ένας σφίγγοντας το χέρι του άλλου έγιναν απέναντί μας μια γροθιά και πράσινη και κόκκινη και κίτρινη. Αυτή είναι η μεγάλη τους νίκη. Αύριο λοιπόν πρέπει να είμαστε εκεί. Να αποθεώσουμε τα παιδιά σαν πρωταθλητές. Μάλλον όχι, επειδή είναι πρωταθλητές, όχι σαν πρωταθλητές. Επειδή είναι πρωταθλητές πρέπει να είμαστε εκεί. Αύριο λοιπόν με τον Πλατανιά. Πάω σε διάλειμμα, ξαναλέω, FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, smartwatch Xiaomi, παλμογράφος, μετρητής κτλ. Υπέροχο μαραφέτη για το χέρι, τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις, καταπληκτικό μέρος, πετρόκτιστο, ξύλο κτλ. Μέσα τα πάντα. Όταν λέω ξύλο δεν σας περιμένω στην γωνία, είναι όλα φτιαγμένα με ξύλο μέσα. Και γυαλί ηλίου, υπέροχο, μοναδικό, από τον κορυφαίο στην πόλη. Οπτικά Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος στην Νεάπολη. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω, α! Έλα, έλα, δώσε, 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 δώσε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και εμέ! Δεν θα μας τρελάνετε εσείς, εμείς θα σας τρελάνουμε, εδώ είναι τα κεντρικά! Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε εκπληκτικά δώρα 3 μέσα από τα μηνύματα. Γράφετε και οτιδήποτε άλλο, όχι σκέτο, το ονοματεπώνυμό σας. Και παράλληλα μπαίνετε και στην κλήρωση για smartwatch Xiaomi, για τριήμερο στο Φιλοξένια και για γυαλί ρόλο από τον Οπτικά Μανολόπουλος. Ένα δημάκι! Όλοι στα τραπέζια πάνω, ανέβητε όπου βρείτε. Τζάμπα ήταν στο βόλεϊ. Τους έχουμε, να ξέρετε, άνετα τους έχουμε. Πειράζει που θέλω να το ξαναπάρουμε εκεί πέρα μέσα. Μ' αρέσει, συνήθισα. Ε, πειράζει. Που είμαι και πολύ μεγάλη φίρμα που έλεγε και ο άλλος. Πάμε γραμμές 23-10-287-888. Ζου μου σου. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Τους ρουφάμε το μεδούλι. Κόντρα, κόντρα στην μεψιμηρία, στην απεσιοδοξία, στον γκρίζο. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Είμαι ο Κώστας που είχα πάρει και τη Δευτέρα. Ο Αεκτζής! Ο Αεκτζής από Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραία. Που είπαμε, πήρε στο τέλος, πάρε νωρίτερα για να συνεννοηθούμε. Ναι, ναι. Τέλεια λοιπόν. Σε ακούω. Εντάξει, είναι ευχάριστο να ακούω την τρέλα τη δική σου τέλος πάντων και αυτό που λες ότι εμείς θα σας τρελάνουμε και έτσι. Εντάξει, αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει και μια δόση αυτοκριτικής κάπου μέσα. Αλλά... Έτσι το εκλαμβάνεις. Θέλω καλόπιστα να το εκλαμβάνω. Νομίζω έτσι το βλέπεις εσύ εδώ ότι υπάρχει στοιχείο αυτοκριτικής. Εντάξει. Ίσα-ίσα. Επίτρεψέ μου να ακουστεί μια άλλη, βεβαίως, μια άλλη άποψη. Βεβαίως. Απλά επίτρεψέ μου και εσύ να ξέρεις πώς το εννοώ το. Εμείς θα σας τρελάνουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου αυτοκριτική μέσα. Δηλαδή εγώ που το λέω νομίζω ότι ξέρω καλύτερα. Σε ακούω λοιπόν αγαπημένε φίλε. Οκ. Okay, λοιπόν. Θέλω όμως να μ' ακούσεις, έτσι. Βεβαίως. Και μετά ό,τι θέλεις να θα να με ακούσεις και εσύ να σε ρωτήσω λίγο πραγματάκια μετά. Χαίρομαι. Σε ακούω λοιπόν. Το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Κώστας από Κέρκυρα. Ωραία. Πάμε λίγο σύντομα. Λοιπόν, έχουμε άλλους τέσσερις. Ναι. Περιμένω. Σε ακούω με προσοχή χωρίς να σε διακόψω. Λοιπόν, όταν μίλησα για την αυτοκριτική, εννοούσα ότι μήπως θα έπρεπε ο καθένας από τη μεριά του να δει, να κάνει την αυτοκριτική που πάνω απ' όλα στο που έχει φταίξει, βρε αδερφέ, σε όλο αυτό το. Mm-hmm. Το show που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Μπορώ να παρεμβαίνω με μικρές φίνες και να σου λέω. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Εμείς είπαμε ότι αυτό που έκανε ο Σαββίδης δεν έπρεπε να το κάνει, ήταν μεγάλο λάθος, δεν μας άρεσε, μας στενοχώρησε, είναι κατακριτέο. Ωραία. Το είπαμε την πρώτη στιγμή. Εγώ θα σταθώ κυρίως στην κόντρα που έχει ανοίξει, όπως την καταλαβαίνω εγώ, από την πλευρά του ΠΑΟΚ προς την ΑΕΚ. Η οποία τη θεωρώνται εντελώς άδικη και πάμε να σου πω ας πούμε την άποψη τη δική μας. Τη θεωρείς λοιπόν, άδικη την κόντρα γιατί?
Θα σου πω γιατί. Ναι, θα φτάσω. Πάμε. Πρώτα θέλω να πάμε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν έγινε ό,τι έγινε. Απλά θέλω τροφή για σκέψη να κάνει ένα πείραμα κάποιος. Να πάρει ένα ρολό ταμιακής μηχανής, ναι, και ένα κουτάκι μπίρας άδειο. Ναι. Να αδειάσει το, να ξετυλίξει το μισό ρολό, να, ναι, το ξετυλίξει, ναι, το μισό, mm-hmm, και να το πετάξει 10 μέτρα πάνω από το κεφάλι του και να προσπαθήσει να ρίξει μια κουτουλιά. Μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Το ξετυλιγμένο ρολό λοιπόν το βάζει στην ρολό, και στο ένα και στο άλλο. Στην ίδια μοίρα το βάζει με ένα γεμάτο κουτί μπίρας. Όχι γεμάτο, φυσικά και όχι με γεμάτο, μιλάμε για άδειο κουτί μπίρας. Ποιος το είπε αυτό? Μα όλοι έτσι λένε. Όχι όλοι, φίλε μου. Το κουτί δεν ήταν άδειο, φίλε. Το κουτί δεν ήταν άδειο. Επίσης. Εάν είναι γεμάτο το αυτό, δεν τίθεται κανένα θέμα. Μα γεμάτο ήταν, είναι... φίλε μου. Να σου πω κάτι. Το κουτί φεύγει και σκάει. Αν είναι άδειο, φεύγει έτσι το κουτί όπως έφυγε. Δεν φεύγει, ωραία, έτσι, φίλε μου. Γυρίζουμε σε μια υπόθεση. Το κεφάλι, το ανοιχτό κεφάλι, το είδε στην πληγή που το έκανε του Ήβιτς. Επίσης, σε πολλά γήπεδα. Ναι, όχι, προσπαθώ. Βλέπεις, θέλω να συζητήσω. Σε πολλά γήπεδα του κόσμου πετάνε χαρτοτενίες όταν μπαίνει μέσα ο κόσμος. Ωραία. Θέλω να σταθώ όμως. Μπύρας, κουτιά δεν πετάνε. Δηλαδή, μην τα βάζετε στο ζύγι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Ναι. Έτσι, ότι ο ίδιος δικαστής, ναι, ο συγκεκριμένος, που ξεχώρισε τη μη διακοπή, τη μη έναρξη από τη διακοπή και επέστρεψε τους βαθμούς στον ΠΑΟΚ, ήταν ο ίδιος δικαστής που στον αγώνα με το Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον Φιμπόγκασον, είχε εντελώς άλλη άποψη. Πάλι και εκεί δεν είχαμε μη έναρξη αγώνα. Το κλείνω αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτό τώρα τι σχέση έχει με το δικό μας. Θέλω να πω ότι ο ίδιος δικαστής για το ίδιο πράγμα, ναι, για τη μία έναρξη ενός αγώνα, αποφάσισε με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μάλιστα. Ο ίδιος δικαστής. Ερώτηση. Μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι μου και μου κλέβει 10 κυροπήγια, σημαίνια και εικόνες. Και μετά μου επιστρέφει τις 3 από τις 10. Εγώ θεωρούμαι ευνοούμενος και πρέπει να πανηγυρίσω και να τον ευγνωμονώ. Αρχικά δεν έπρεπε να είχε γίνει αυτό που έγινε. Ναι, εγώ θέλω να σταθώ ότι 2 μέτρα είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν υπάρχει το ίδιο μέτρο και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο ΠΑΟΚ. Δεν λέω ότι ευθύνεται ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ευθύνεται αυτός που βγάζει την απόφαση. Μπορεί να έκανε λάθος την πρώτη φορά. Εγώ δεν λέω αυτό. Αλλά μην βλέπουμε όμως, αλλά σκέψου όμως και το πώς το εκλαμβάνουν οι άλλοι, οι απέναντι. Έτσι. Επειδή μου ακούγεσαι σκεπτόμενος άνθρωπος. Να το σκέφτεσαι και αυτό. Και με ωραίο λόγο. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν το εξής, γιατί περιμένουν άλλοι 4 και θέλω με αυτή την ερώτηση να κλείσουμε την κουβέντα. Όχι. Μας. Θέλω να πάμε στον αγώνα με την ΑΕΚ. Πάμε. Να πω δύο λόγια. Τρέξτε. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε με την είσοδο του Σαββίδη. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να δεχτώ καλόπιστα ότι ο Κομπίνης είπε να πάμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι μετά από 1,5 ώρα. Φυσικά. Φαίνεται αυτό. Βάζει τη σφυρίχτα στο στόμα, ωραία, και φεύγουν οι παίκτες να μπουν. Ναι. Εσύ όμως, ρε φίλε, σαν ΠΑΟΚ, ναι, γιατί δέχεσαι αλακάρτ τις απόψεις του Κομπίνη τη στιγμή που έχεις φύγει από το γήπεδο που διακόπτει το παιχνίδι προσωρινά με 0-0. Όχι με 0-0. Με 0-0 έφυγε. Το είδαμε όλοι αυτό το πράγμα από το γήπεδο. Αυτό δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Είδαμε ότι με το που μπαίνει τον γκολ. Ακύρωσε τον γκολ. Όχι, φίλε, δεν το ακύρωσε τον γκολ. Αυτό λέμε. Με το που μπαίνει τον γκολ. Αυτό που γράφει στην έκθεση του ο Κομίνης είναι μεγάλο ψέμα. Δεν ακύρωσε τον γκολ. Μετά, αφού του σφυρίξανε ο τέταρτο κτλ. Τότε. Γύρισε και ακύρωσε. Το κατακύρωσε και μετά από τη διαβούλευση το ακύρωσε. Άρα δεν το ακύρωσε. Λέει ψέματα όταν λέει στην αρχή ότι ακύρωσε τον γκολ. Καλεί τους αρχηγούς λοιπόν, άλλο τι λέει αυτός. Αυτό που είδαμε εμείς. Εσύ τι είδες, ότι ακύρωσε αμέσως τον γκολ. Όχι, μετά από 7 λεπτά ακύρωσε. Ακριβώς, άρα δεν το ακύρωσε τον γκολ. Γιατί τον γκολ ήταν κανονικό. Ενημερώνει τους αρχηγούς και τους λέει, και μάλιστα φάνηκε και καθαρά στην κάμερα, ότι υπάρχει παίκτης που επηρεάζει τη φάση και ο Βιερίνια εκείνη την ώρα δυσανασχέτησε. Καταρχήν ο Μπακασέτας που είναι μπροστά στον κόρνερ καλύπτηκε τον άλλο παίκτη. Ακόμα και αν επηρέαζε ο παίκτης ο δικός μας. Εγώ θέλω να σταθώ στο ένα λάθος που μπορεί να κάνει ο διαιτητής για να πάρει μια λάθος απόφαση. Όπως ας πούμε να σου θυμίσω. Γιατί δεν πήγε να καταθέσει ο Κομίνης, φίλε μου. Και οι παίκτες ήταν τρομοκρατημένοι. Γιατί τα είχε κάνει μαντάρα, φίλε μου. Μπράβο. Χαίρομαι λοιπόν που φτάσαμε στο σημείο και συμφωνούμε. Τα είχε κάνει μαντάρα. Γιατί έχοντας ακυρώσει ένα γκολ και διακόπτεται το παιχνίδι με 0-0, μετά
πιθανότατα, όπως ισχυρίζεται ο ΠΑΟΚ και μπορεί και να έχει δίκιο και να λέει ότι πάμε να το συνεχίσουμε με ένα 0, αλλά είναι δυνατόν μια ομάδα να δεχτεί τη στιγμή που έχει διακοπεί το παιχνίδι με 0-0 μετά από μια μισή ώρα να την καλείς να πάει με το... Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί να μην ξαναβγεί. Γιατί το θέλεις αλλά κάρτ, δηλαδή την αποτυχία. Τι αλλά κάρτ, δηλαδή με ένα 0 δεν έβγαινες, με ένα 0 δεν έβγαινες, με 0-0 έβγαινες. Γιατί ρώτησαν το σκορ. Άρα τα καλά και συμφέροντα τα σπιχάζει μόνο, όπως ναι, συνέβαινε. Ναι, ερώτηση γιατί πρέπει να πάω και σε άλλους ακροατές. Πόσο χρόνο είσαι? Αφορά το χάρτινο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Όσον αφορά το χάρτινο. Εσύ λοιπόν, αυτό θέλω να ρωτήσω. Εσύ λοιπόν, που είσαι ένας αεξής που μιλάς με λόγο και μπορεί να διαφωνούμε, αλλά είσαι σκεπτόμενος αεξής. Είσαι περήφανος για αυτό τον τίτλο που τον πήρες στα δικαστήρια, γιατί αυτό δεν το αφισβητεί νομίζω κανένας. Εδώ αφαιρέθησαν βαθμοί. Αυτό που είχε γίνει με το Βάλνερ λοιπόν, ένα πρωτάλημα που το στέρισαν από την ομάδα και εμείς σε ένα αμυγός παοξίδικο ραδιόφωνο βγήκαμε τότε και είπαμε είναι ντροπή αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Πήραμε ξεκάθαρα το μέρος της ΑΕΚ, ενώ δεν είμαστε ΑΕΚ ούτε κατά διάνοια, και οι ακροατές και οι παοξίδες όλοι αυτό είπαμε. Τώρα λοιπόν κάνεις το ίδιο πράγμα. Εσύ θεωρείς ότι αυτό είναι καθαρό, ότι συνάδει με την ιστορία σου? Μισό λεπτό, η ΑΕΚ σε τι έφτιαξε? Σε τι, δεν βγήκε να ξαναπαίξει, α, και κίνησε όλο αυτό. Να μην πω τώρα για συμμαχίες με θωμάδες και τέτοια. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις ότι μια ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα τη στιγμή που το παιχνίδι έχει διακοπεί 0-0. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Ωραία. Χάρηκα που τα είπαμε. Τελευταίο και κλείνω. Πάμε. Ναι. Όσον αφορά το χάρτινο, πέρυσι κάνοντας την ένσταση στον αγώνα με τον Πλατανιά του Ολυμπιακού. Ναι. Είχε βγει και είχε πει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και δεν θέλουμε αυτό το πρωτάθλημα. Έκανες μια ένσταση. Την κάναμε γιατί πλακώναν τους παίχτες μέσα, τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή. Ναι, αλλά εάν δικαιωνόσουν, δεν υπήρχε. Όχι, όχι φίλε. Όχι αυτό. Μα βγήκε και έκανε ανακοίνωση. Γιατί θέλαμε να τιμωρηθεί αυτός ο οποίος δέρνει τον κόσμο στα αποδυτήρια. Αυτό είναι η διαφορά μας. Σε χαιρετώ, σε φιλό. Πάμε γιατί άλλοι αυτοπυρπολήθηκαν. Καλημέρα. Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω και το σκεπτικό αυτών των αεξίδων που θέλουν να μου πούνε τι. Με 0-0 λέει τι αλακάρτ. 0-0 βγαίνει, ένα 0 δεν βγαίνει. 0-0 δηλαδή δεν υπάρχει τρομοκρατία, ένα 0. Αχ, πώς φοβηθήκαμε. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει να δικαιολογήσετε τίποτα, παιδιά. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Έλα, Κώστα και sorry. Όλοι σας και οι τέσσερις περιμένατε, αλλά. Ναι. Πολύ καλά έκανε, το έταξε στο παιδί να μιλήσετε. Όχι, δεν είναι, μα δεν κλείνω, εγώ δεν λέω ότι είσαι, κλείστο να, όχι φίλε. Έτσι και είδες τι είπε, μόνος, τα έκανε μαντάρο κομίνης. Εγώ αυτό κρατάω από την κουβέντα μας. Εντάξει. Να απευθυνθώ και στο Κωστάκι τον ΑΕΚ από την Πανέμορφη Κέρκυρα. Ήτανε δύο ομάδες που διεκδίκησαν το πρωτάθλημα μέχρι τέλος, και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Εγώ μπορώ να πω και η ΑΕΚ, ας πούμε, μ' άρεσε, γιατί παρόλο και στην Ευρώπη και με λιγότερο budget, τα παιδιά, ας πούμε, παλέψανε, κάνανε, αλλά εμείς ξέραμε τι θα γίνει. Δηλαδή το έργο, άμα γινόταν φυσιολογικά, πιστεύω εμείς θα το παίρναμε το πρωτάθλημα σε συζητητή. Δεν έγινε το μάτς με τον Ολυμπιακό, έγινε και αυτό με την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν λέμε σχέδιο ότι κλοπής. Δεν βλέπουμε ανεμόμυλους, δεν είμαστε δοκιχωτιστές. Σχέδιο κλοπής. Για μια ανοιχτή. Μα μου βάζει την ανοιχτή χαρτοτενία με ένα άδειο, λέει το κουτάκι. Σοπαρεύει. Γιατί έτσι λένε. Μα τι λένε. Ένα άδειο κουτί δεν μπορεί να διαγράψει τέτοια πορεία, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να φεύγει με τέτοια δύναμη ένα άδειο κουτί, το ξέρετε. Αυτό το τσίγινο του κουτί, και μάλιστα ήταν τα μεγάλα τα κουτιά, όχι το μικρό το κουτάκι. Με τα περισσότερα μιλιλίτρα. Κάτι άλλο, Κωστά. Δεν είπες ότι γίνανε και παρανομίες. Ούτε ο γιατρός στο αγώνα διέταξε να φύγει, τον εξέτασε, τίποτα τον... πώς το λέγανε τον Γκαρσία, τίποτα τον Ολυμπιακό. Ας τα έχουμε πει χίλιες φορές. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Ήταν εντελώς παράνομο, τέλος πάντων. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Τώρα ότι για μας ηθικά, εντάξει, για την ΑΕΚ μπορεί οι άνθρωποι να λένε εμείς το πήρουμε, για μας ηθικά. Δεν πείθουν ούτε τον εαυτό τους. Υπάρχουν αεξίδες που ντρέπονται γι' αυτό. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν το θέλανε οι άνθρωποι. Εντάξει, τώρα ό,τι θέλει ας γραφτεί. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα κάτι άλλο λίγο για να... για χιούμορ, ας πούμε. Πάντα ναι. Το Κάρολο την αποκατέστησε την Καμίλα Κώστα το 2005, έτσι. Τον έφαγε το πρωτόκολλο. Τον έβαλαν το 81 να πάρει την Νταϊάννα. Ναι. Είναι συμφωνίες του πρωτοκόλλου αυτές. Είναι συμφωνίες του πρωτοκόλλου. Α, μπράβο. Και αυτός κυνηγούσε στα καμαρίνια την Καμίλα. Δεν τι να κάνω. Λοιπόν, φιλαράκι. Ευχαριστώ πολύ για το σταθμό και εσένα. Φεύγω την Τρίτη για φιλοξένεια. Α, είχες κερδίσει. Βέβαια. Ναι. Πήρα τηλέφωνο, με ξεπηρετήσαν οι κοπέλες. Σου απαρε φίλε. Να έρθετε, ναι. Μπράβο, Τρίτη, μπράβο, Τετάρτη, μπράβο. Πέμπτη θα βαράσω τηλέφωνο την Παρασκευή. Τέλεια. Να σας πω τσεντεκόσι. Μπράβο, καλά να περάσεις. Λοιπόν, ξέρεις πολλές φορές τα μικρά ονόματα δεν ξέρω ποιοι είστε, δεν ξέρω ποιοι κερδίζουν. Ναι. Όχι, λέω, εντάξει. Ωραία, μπράβο λοιπόν, φίλε μου. Αύριο όλοι μαζί στο γήπεδο. Όλοι εκεί. Τίποτα, να χαιρεκοντήσουμε. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, για το βόλεϊ.
Αυτοί οι πάλι θα μόνοι στις μικρόνες διάβρες πάλι κάνουν κάτι κάνανε τους νόμους. Έτσι. Πάλι. Αλλά πάλι θα το σηκώσει πάω κάρα. Γεια σας Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Έλα Γιώργο μου, έλα. Τι κάνουμε. Εδώ. Ζουμουσάδα. Ζουμουσάρουμε. Είμαστε αγαπητέ Κώστα Κερκέρη, ο Σεοπόκ είναι ευνοούμενος έτσι. Εντάξει. Έλα σπέτω. Άνθρωπος. Αυτό πιστεύει. Όχι, αυτό λέει. Μήπως έχασε ποιοι φίλαθλοι σε τελικό μπήκανε μέσα πριν την έναρξη του παιχνιδιού και κυνηγούσαν τους αντιπάλους της ομάδας του. Τέλος πάντων, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Περασμένα, ξεχασμένα. Τι περασμένα, ξεχασμένα. Ένα όνομα θα πω μικρό. Θωμάς. Τίποτα άλλο. Όχι ο άπιστος. Ο άλλος. Ναι. Τελείωσε. Εγώ πάντως για να είμαι ειλικρινής περιμένω σφαγή το άλλο Σάββατο. Δεν τους έχω εμπιστοσύνη καθόλου. Γιατί τους ζήσαμε εμείς όλοι οι παλιοί τόσα χρόνια. Σκεπτόμουν αυτές τις μέρες ότι να μην ανάψουν πυρσούς όπως τα παλιά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν τα πρόλαβες εσύ. Πριν ναι, δεκαετία μέρα, 80 πρόλαβα, μικρός βέβαια, αλλά πρόλαβα. Τα Περιστέρια που ανοίγαν οι κούτες στο κέντρο. Ναι, κέντρο. Φυσικά. Ένα τέτοιο να γίνει παλικάρια από τη θύρα 4 αύριο. Ένα τέτοιο να γίνει. Να μολύσετε Περιστέρια, όχι πυρσούς, γιατί είναι αυτή η θέση με τους πυρσούς να μας ξανατιμωρήσουν ή να βάλουν πρόστιμα. Φτάνει πια ο κύριος Αβίδης, ο σωτήρας μας, να πληρώνει τέτοια χαμένα λεφτά. Ή κάντε εκείνη τα αρρώσατε σε έναν αγώνα διεθνή, ευρωπαϊκό που είχαμε κάνει. Ναι, τα φαναράκια, βεβαίως. Τα φαναράκια. Πολύ ωραία. Ένα τέτοιο. Εκεί θέλει να είναι νυχτερινό το μάτς. 7 η ώρα. Ναι. 7 η ώρα τώρα είναι ακόμα μέρα, δεν είναι. Δεν πειράζει, ας είναι μέρα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, Γιώργο. Και τα Περιστέρια. Ναι. Λοιπόν, όλοι αύριο παιδιά στο γήπεδο να φωνάξουμε αυτοί είναι πρωταθλητές και τίποτα άλλο. Έτσι. Ευχαριστώ. Γεια σου Γιώργο. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε, εντάξει, λογικό. Αργήσαμε σήμερα με τον πρώτο, με τον ΑΕΚΣΗ. 2310-287-888. Ξαναλέω, smartwatch Xiaomi. Παλμογράφος μετρητής βημάτων, καταγραφή ύπνου, υπέροχο μαραφέτη από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολέδης. Κληρώνουμε σήμερα. Επίσης, τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι, Αρειδέας 2, διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη. Το επισημαίνω γιατί τις άλλες μέρες είναι κλειστά. Λοιπόν, επίσης, γυαλί ηλίου από τα Optic Stores Μανολόπουλος, υπέροχα γυαλιά ηλίου, όλα γνήσια, όλα αυθεντικά φυσικά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πάμε να πάρουμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Τι κάνετε? Γεια σου Παναγιώτη, έλα φίλε μου, έλα. Ζουμουσού, αδερφέ μου, ζουμουσού. Έλα. Ζουμουσού, έτσι. Πάντα. Επειδή ακούς αεξίδες και πασχάλιδες, έχεις κίτρινη κάρτα. Και μάλιστα όχι μία-δύο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα, είμαστε. Εξαιρετική. 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 Ορίζεται ο Κομίνης, δεν ορίζεται ξεωρίζεται. Ο Κομίνης. Ξεωρίζεται. Σπάζουν τα νερά, δεν σπάζουν τα νερά. Έτσι. Ο Περέρα ήρθε να κάνει, πώς το λένε αυτό, αγροτικό ή αρπακτικό. Ένα από τα δύο. Ποιος τον κατηγορεί τον Περέιρα? Τι σχέση έχει με τη Φουρέιρα που κάνει τον αλβανικό αετό? Ναι, κάνει και ρήμα. ποιος έσωσε τον Παναθηναϊκό, η Κέρκυρα? Γιατί τον έσωσε τον Παναθηναϊκό η Κέρκυρα? Γιατί έπεσε αυτή και του χρόνου θα βγει και θα θέλει να μείνει με τον ίδιο τρόπο? Έτσι. Λοιπόν. Έτσι. Ολοκληρώθηκε το σκάνδαλο, θυμάστε πως καιρός το έχω πει. Θα βρούνε τρόπο βρε. Όχι το σκάνδαλο. Yeah. Τα σκάνδαλα θα λες, θα μιλάς στον πληθυντικό γιατί σωστό, γίναν πολλά. Σωστό. Λοιπόν, τώρα, και το μεγαλύτερο σκάνδαλο οι Παναθηναϊκοί ας πούμε δεν το θεωρούν ντροπή ότι έγιναν επέτες, ότι ζητούσαν ελεημοσύνη από τις μικρές ομάδες να τους λυπηθούν, να μην έρθουν στην συνεδρίαση για να σωθούν. Και δεν σώζουν τον Παναθηναϊκό, τον Αλαφούζο σώζουν παρεπιπτόντως, έτσι. Και ρωτάω εγώ, δεν αισθάνονται κοιλίδα, δεν αισθάνονται ντροπή? Σαν μέγεθος και σαν ομάδα. Ναι, ρε ωραία παιδί μου, κάποια... δηλαδή δεν θα ήταν πιο περήφανο να πούνε αφού μπλέξαμε με αυτόν εδώ, θα πέσουμε κατηγορία.
Ναι. Παρά ναι, να, κάνουν πέσει, πάλι, ναι. να κάνουν τώρα τον επέτη και να ζητάνε ψηφουλάκι από τον ένα και τον άλλον. Λέω, τέλος από την Κέρκυρα δηλαδή. Ναι. Από την Κέρκυρα. Την Κέρκυρα, τον Πλατανιά κτλ. Ναι. Ο Πλατανιάς, okay. ο Πλατανιάς τουλάχιστον ψήφισε Παλικαρίσια και Καθαρά. Γιατί όμως. Γιατί είναι, ήτανε κάπου, έβγαλε λίγη γλωσσίτσα γιατί το ξύλο δεν αντέχεται ρε Κωστή. Εντάξει. Άμα φας ξύλο μετά ναι. πρέπει να διαμαρτυρηθεί. Και τιμωρήθηκε έτσι. Και τιμωρήθηκε ναι. παραδειγματικά. Θα πέσει την επόμενη χρονιά κατευθείαν. Άσχετο, συγγνώμη, ερώτηση κάνω, Αδαΐς. Παρακαλώ. Ο Πλατανιάς και η Κέρκυρα δεν λέγανε ότι είναι του Σαββίδη ομάδες και τα λοιπά, ο Χαλίφης. Ναι, ο Χαλίφης τι, πέσαν οι ομάδες. Του Χαλίφη είναι. Και κάτι Απόλλωνας, κάτι Λαμία αλλά που λέγανε ότι είναι του Μελισανίδη στο Άρμα. Τι έγινε ρε παιδιά. Θα σας παραπέμψω στις δηλώσεις του κυρίου Μουσλίμοβιτ, γιατί από τώρα, και δεν θα τον λέμε Αλάνη, είναι μεγάλος κύριος. Έτσι. Σκουπίδια βάστε, είπε. Να ακούστε, διαβάστε τις δηλώσεις του κυρίου Μουσλίμοβιτ και θα ενημερωθείτε περί τίνος πρόκειται. Ποια ομάδα είναι πιανού και ποια είναι του αλουνού. Εντάξει. Έτσι. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, αυτά. Α, και θέλω και ένα τελευταίο να πω. Ο διατητής που μας έπαιζε κάτω στο βόλεϊ. Ναι. Τι χρώμα γυαλιά φορούσε. Μέλατε. Άρα παιδιά, εμείς μπορούμε να τους κερδίσουμε. Φυσικά. Αυτοί, τους έχουμε. Ναι, μπορούμε να τους κερδίσουμε. Και ξέρεις τι, αυτοί βάλανε, έκαναν 6 αλλαγές και θέλανε να μείναν χωρίς Πασταδόρο. Είναι δυνατόν να χάσεις από αυτή την ομάδα. Τζάμπα ήταν. Δεν πειράζει. Κυριακή στο Παλατάκι, πάμε για την ισοφάριση. Το έτσι, πιστεύω. Μπράβο. Φιλιά Παναγιώτη, έτσι, σε χαιρετώ. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια. Λοιπόν, μαέστρο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Smartwatch Xiaomi κληρώνουμε. Υπέροχο, με παλμογράφο κτλ. Τριήμερο στο Φιλοξένεια, δύο διανυκτερεύσει στο Λουτράκι Αριδέας και γυαλί ηλίου από το Optic Stores Μανολόπουλος. Έχω εξηγήσει στους καινούριους το εξηγώ. Γιατί τον αφήνεις λίγο να έξει. Παιδιά, εδώ δεν υπάρχει φίλτρο. Ούτε αποκλείεται κάποιος μόνο και μόνο επειδή πιστεύει κάτι άλλο. Η μαγιά δεν είναι ένα νεύμα. Κάνω και τον κλείνω τον άλλο να με είναι. Δηλαδή αυτό είναι το εύκολο. Το ωραίο είναι να τον αναγκάσω να πει ότι ο Κομίνης τα έκανε θάλασσα. Και ότι είναι περήφανος που παίρνει το χάρτινο. Εκεί είναι η διαφορά μας. Το έχω εξηγήσει. Το εξηγώ στους καινούριους που δεν ξέρουν. Το δικό μου σκεπτικό είναι αυτό, ρε παιδιά, αφού εγώ είμαι στην εκπομπή. Τι να κάνω. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να το έκανα αλλιώς. Κόφτονα επειδή μόνο και μόνο επειδή είναι ΑΕΚ. Όχι. Εγώ θέλω να το φέρω στα δικά μου νερά. Αυτό γουστάρω να κάνω. Να τον αναγκάσω να πει αυτά που λέει στον αέρα. Τώρα, αν τα πιστεύει αυτά που λέει, αν τα έχουν πει, αν ξέρω εγώ, όχι το συγκεκριμένο μόνο το παιδί. Γενικά ρε παιδί μου, όταν βγαίνει κάποιος και έχει αντίθετη άποψη, μ' αρέσει. Με ιντριγκάρει αυτό το πράγμα. Να τον φέρω στα δικά μου νερά. Να ακούσω το δικό του επιχείρημα. Και άμα είναι μάγκας και με πείσει, βεβαίως, respect, θα πω μεγάλε, πραγματικά μας άφησες άναυδους με τα επιχείρηματά σου. Αλλά το αλακάρτ 0-0, βγαίνω 1-0, δεν βγαίνω, δεν είναι επιχείρημα, αδερφέ. Λυπάμαι. Περιμένω από τους αεξίδες επιχειρήματα. Τι επιχειρήματα. Χάρτινο το κυπελάκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε, εδώ είμαστε. Βου μέρος. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα μας. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Πάμε κατευθείαν και τους λέω μετά τους χορηγούς. Περιμένατε ήδη αρκετή ώρα με τις διαφημίσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Κάερε Σάπερ, Μετίδο Λεβεντάρσκε, εσοπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ζού εμείς. Σου λέμε έτσι. Και όλα έτσι. Τα καίμε. Έτσι. Κουφαλοκλέφτες Αθηναίοι με τα χάρτινα πρωταθλήματα που δεν τρέπεστε και σηκώνετε, σχηματίζετε το νούμερο για να μιλήσετε στον αέρα το Αθήνη τσίπα σας. Δεν θα λυγίσουμε ποτέ ρε, να το ξέρετε. Έτσι. Ποτέ δεν θα λυγίσουμε. Άσε με 20 μιλικόμιζε. Ένα λεπτό τελειώνω. Πάντα νωρίς τελειώνω εγώ. Λοιπόν, είμαι θες. 70 χρονών παλικάρηση που βγήκε. Σα συχάθηκα. Όχι μόνο εγώ, όλη η κοινωνία. Ένα 8χρονο να πιάσει σήμερα ανεξαιρέτου οπαδικού ομάδος. Σας κατηγορεί βρε για αυτό που κάνατε. Δεν τρέπεστε βρε δειλοί άνθρωποι. 5 λεπτά αγώνα ακόμα να βγείτε να παίξετε. Αλλά τι να σας κάνω. Τέλειο ο Σαββίδης που δεν έχει δέσει εκεί πέρα στον πάγκο ένα σαλτσίδι, ένα
Ένα δεύτερο στο Παΐμισο, τον Πικιλίδη, ας εδώ που θα βγει ο Δημητριάδης και ο Λιμπερόπουλος να πάει να πιάσει του Κομίνη. Ντροπή σας όλοι σας. Κλέφτες λοποδίτες λαμόγια. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας. Γεια σου Παύλε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Έχει μαζευτεί πάρα πολύ αγανάκτηση και οργή στον κόσμο. Απολύτως εύλογη και δικαιολογημένη με αυτό που έγινε. Απολύτως. Καλημέρα. Κόσμος. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Κωστή, έχει εξοργιστεί ο κόσμος με αυτά που είπε ο κύριος από την Κέρκυρα. Καταρχήν θέλω να του πω δύο πράγματα. Ο αν ο άνθρωπος που λέει τα πράγματα με το όνομά τους είναι τρελός, τότε αυτή την ερμηνεία ο Μπομπινιώτης πρέπει να τη βάλει στο λεξικό του. Όχι, βγήκε και επειδή εγώ είπα εμείς θα σας τρελάνουμε, λέει μπράβο, λέει που κάνεις αυτό κριτική. Σοβαρά μιλάς. Έτσι το κλαμβάνεις εσύ. Έτσι τους βολεύει. Φέρει. Γι' αυτό του το λέω. Και δεύτερον, πέρυσι υποβιβάστηκε ο Ηρακλής. Φέτος, με χίλιους τρόπους, να σώσουν τον Παναθηναϊκό. Όχι προσπαθούν, το σώζουν. Να δω ο κύριος Γραμμένος θα βάλει υπογραφή. Κύριε Γραμμένε, σαν ΕΠΟ, αυτό το πράγμα εσείς θα το δεχτείτε. Θα βάλετε την τσίφρα σας. Να πω. Έτσι. Μονίμως στη Θεσσαλονίκη αδικείται. Οι Αθηναίοι δεν χορταίνουν να μας φάνε. Μας τρώνε κάθε μέρα και πάλι δεν χορταίνουν. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του Βόλεϊ την Κυριακή να τους διαλύσει τους Ολυμπιακούς και επίσης αύριο πρέπει να πλημμυρίσει η Τούμπα. Τσουνάμι, μπράβο και συγχαρητηρίων πρέπει να αποδοθούν στους ήρωες, τους πρωταθλητές μας, τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Τέλεια τα λες. Ναι, και επίσης, αν μου επιτρέψει να πω και κάτι προσωπικό. Βεβαίως, επίσης. Θέλω να δώσω τις πιο θερμές ευχές στα παιδιά μου, στον Ανέστη και στην Όλγα, για την ένατη επέτειο γάμου τους. Να ζήσουμε αγάπη και σεβασμό ένας για τον άλλον και να έχουν επιτυχία στη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σ' αγαπάω περισσότερο γιατί συγκινήθηκες που μιλούσες για τα παιδιά σου. Έσπασε η φωνή σου. Να ξέρεις, είσαι δικιά μας. Σε φιλώ. Κωστή, αν θέλεις με βάζεις και στην κλήρωση. Είμαι η Ελένη. Σήμερα τις κληρώσεις κάνουμε μόνο με τα μηνύματα, Ελένη μου. Ναι, ναι, το ξέχασα, ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, να τα καμαρώνεις όπως εσύ θέλεις. Αυτό. Φιλιά, να φιλιά. Καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι ζουμού σου. Αυτό είναι. Είμαστε άνθρωποι γεμάτοι συναισθήματα. Επίσης, ένας οργανισμός είναι που τα δέχεται όλα αυτά. Όλο αυτό που έχουμε περάσει από τις 25 Φεβρουαρίου και μετά, το λέω κάθε φορά. Μας έχει πραγματικά γεμίσει με πολλά συναισθήματα, τα οποία εναλλάσσονται, τα οποία είναι διαφορετικά. Δεν κλονιζόμαστε όμως. Γινόμαστε περισσότεροι, γινόμαστε πιο σπυρωμένοι, είμαστε εκεί. Πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Δεν πρέπει κανένας να δηλιάσει, δεν πρέπει κανένας να νιώσει ότι λιποψυχεί, ότι φυγομαχεί. Σε καμία περίπτωση. Ελάτε αύριο να αποθεώσουμε τα παιδιά για αυτό που μας χάρισαν. Γιατί αυτοί πήραν το πρωτάθλημα Ελλάδος, αυτοί οι παίκτες και ο προπονητής. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Τον έριξα. Έπεσες, φίλε. Του βάλες την κλοποδιά, κίτρινη κάρτα. Αφαίρεση μείον 3 και κλεισμένο των γραμμών κτλ. Είναι σαν την ελαφριά σβροξιά του Μανολά προχθές στο Μανέ που λέει τεντώνει τα χέρια, αλλά δεν τον σβρώχνει ακριβώς. Ή αλλιώς η ήπια βία στους παίκτες στην Πλατανιά. Λοιπόν, ο Θρυχίλς είμαι. Έλα ρε Θρυχίλς. Ερώτηση, το μπατσάκι στο Σβέρκο, όταν κουρευόταν κάποιος στο σχολείο ή το ζήσε όνια, να ανασένεις. Υπάρχει δυναμόμετρο, πέναλτι το μπούγιο. Είναι, φίλε, είναι βία, είναι βία ή ήπια βία, τι είναι. Πέναλτι είναι. Πέναλτι. Αφέρεις και κλεισμένο των προαυλίων. Έτσι. Για το φίλο τον Αεξή, επειδή αναρωτήθηκε πώς μπορεί μια ομάδα να πάει στα αποδυτήρια με 0-0 και να βγει με 1-0, εγώ θέλω να τον παραπέμψω 16 Απριλίου 2018 στον αγώνα Mainz Frankfurti που μπήκαν οι παίκτες από δυτήρα με 0-0 και έβγαλε να εκτελέσουν πέναλτι. Για να εκτελέσει πέναλτι. Αυτοί μπήκαν με 0-0 και βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με 1-0. Μα ο φίλος. Απλά αυτά γίνονται αλλού, δεν γίνονται εδώ σε εμάς. Είδες, Τριχίλς, ότι ο φίλος δεν είχε επιχειρήματα. Και ότι του είπα. Όταν μας λέει ότι. Τι άλλα κάρτ, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν βγαίνω με 0-0. Και όταν μας λέει ότι το ακύρωσε, λέει τον γκολ. Ρε άνθρωπε!
Όλοι δεν τρέξαν προς τη σέντρα. Ποια ακύρωση. Ο άνθρωπος δεν υποστήριζε αυτό που έβλεπε, αλλά αυτά που άκουγε από άλλους. Γιατί μας αναφέρθηκε για την πύρα. Έτσι, κουτί, έτσι είπα, λέει. Θα καλέσω τον κύριο να στηθώ απέναντί του στο μισό μέτρο, στο ένα μέτρο. Και να μου βαρέσει όσα κουτάκια άδεια μπύρα θέλει στο κεφάλι για να μου προκαλέσει ένα σκίσιμο για ράματα. Ακριβώς. Και δεν θα φτάσει ποτέ το κουτί. Εγώ τον προκαλώ, έτσι. Να στηθώ απέναντί του και στο μισό μέτρο. Και α βάλει μόνο τη δύναμη κουτάκι να μου ανοίξει με ένα πληγή. Είπε το αφήγημα. Θα του δώσω δίκιο. Είπε το αφήγημα το οποίο χρησιμοποιούν τα διάφορα site. Μα τον ρώτησε και είπε ότι αυτό λένε. Δηλαδή εσύ δεν έχεις μυαλό, δεν καταλαβαίνεις, δεν βλέπεις, δεν γνωρίζεις το τι λένε οι άλλοι. Μα όταν λέω εμείς θα σας τρελάνουμε και λέει υπάρχει αυτοκριτική. Μα και άλλοι λένε ότι είσαι χάρτινος. Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει όμως το δέχεσαι. Ακριβώς. Έτσι. Εντάξει. Και την καλημέρα μου. Και ζούμε σου, άδερφε. Τα λέμε αύριο στο γήπεδο. Αυτά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Να υπενθυμίσω, συγγνώμη, ένα λεπτό μόνο, το δευτερόλεπτο. Smartwatch Xiaomi κληρώνουμε από την Electronet Παμπουκής Νικολαίδης, τριήμερο στο Φιλοξένεια στο Λουτράκι Αριδέας και γυαλί ηλίου από τα Optic Stores Μανολόπουλος. Σ' ακούμε, φίλε μου. Έλα. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλώς τον, δόξα τω Θεώ. Ό,τι γίνεται, μα δένεται, αδερφέ. Ζουμουσάδα κάνουμε. Είσαι ο. Είμαι ο Θανάσης. Έλα, ρε, Θανάση. Από την Ξάνθη. Μπράβο, ρε, Θανάση. Καλώς τον. Καλώς μου το και εμένα. Για πες, καλώς με εμένα τον ίδιο, εμού του ιδίου που λέει. Εμού του ιδίου. Ναι. Διαβάζω ποινική. Του ιδίου, όχι του εδίου, γιατί άλλο το εμού του εδίου. Είναι εμού του ιδίου, του εδίου είναι κάτι άλλο. Ναι, ακριβώς εμού του ιδίου. Διαβάζω λοιπόν ποινική δικονομία και πολιτική δικονομία. Ναι. Διαβάζω την απόρριψη του διαιτητικού και λέω και εγώ εδώ έχει γίνει κατάφορη καταπάτηση βασικών άρθρων για τα ένδικα μέσα της ποινικής και πολιτικής δικονομίας. Έτσι. Αυτό δεν το ξέρουν και υποτίθεται είναι δικαστές. Αυτό το ξέρει πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Αυτό δεν το γνωρίζει. Καμία ελπίδα δεν είχαμε, αδερφέ. Σαν να τα λέγαμε στον Τουβάρι. Καμία ελπίδα. Εξ αρχής. Ούτε τα επιχειρήματα γιατί το νομικό επιτελείο πήγε και με ατράνταχτα επιχειρήματα, όπως είναι το οπτικό υλικό, αδερφέ. Υπάρχει πιο αδιάψευτος μάρτυρας ότι δεν υπήρξε πέρα τρομοκρατία. Το... Κοίταξε, Κωστή μου, τι γίνεται. Εγώ θέλω να στο πάω λίγο πιο παραπέρα. Όταν λοιπόν έχεις μια σαφρή κοινωνία, τότε και η δικαιοσύνη που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας θα είναι σαφρό. Δεν μπορείς να βάλεις τον κόσμο να εμπιστευτεί την δικαιοσύνη όταν η ίδια δικαιοσύνη δεν σέβεται εσένα. Σωστό. Και τους κανόνες που η ίδια έχει θεσπίσει. Είτε πρόκειται για το κομμάτι της, του αθλητισμού, είτε γενικά. Ναι. Ή τέλος πάντων η αθλητική δικαιοσύνη επηρεάζεται άμεσα από αυτό το σαθρό τοπίο το γύρω-γύρω στην κοινωνία. Έτσι, και κάνει μετάσταση. Και στην χρησιμοποιώ σκληρή είναι λέξη, αλλά αυτή είναι. Ακριβώς. Κοίταξε, αυτό είναι ένα καρκίνωμα το οποίο έχει κάνει μεταστάσεις παντού και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε αυτό. Έγινε, πρέπει... δικηγόρε μου. Ναι, ένα λεπτάκι θέλω λίγο μόνο και κλείνω για να πάρω και άλλη γραμμή. Ναι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να απαιτήσει από την ΕΠΟ, γιατί μας λένε ότι είμαστε και οι νέοι χαλίφιδες, να εισαχθεί στον ΚΑΠ τα κομμάτια της απίθειας και της βίαιης προσαγωγής προς το δικαστήριο. Σωστό. Και ερώτηση πάνω σε αυτό που λες, δράτω με. Γιατί να μην έχει ΒΑΡ στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος? Γιατί πολύ απλά... Φοβούνται κάτι? Εμείς λέμε, doping control, όλοι, ελάτε. Όλοι να δώσουμε τσισάκια, θέλετε, ελάτε. Γιατί να μην έχει ΒΑΡ? Δεν φοβάμαι. Απ' την αρχή του πρωταδήματος το είχε πει. Να το πληρώσω και εγώ, άνθρωπος λέει, απ' την τσέπη του. Αυτός που είναι καθαρός, φίλε, δεν φοβάται τίποτα. Ξέρεις, ουρανή, καθαρή, αστραπές κτλ. Ακριβώς. Απλά. Ξεκάθαρα. Να σε καλά, δικηγόρε μου. Σε χαιρετώ. Τα λέμε, να πάρω και άλλη να σε καλά. Σειρά και ζούμου σου. Ζούμου σου, αδερφέ. Αυτό είναι το σλόγγαν μας. Το λέω για τους καινούριους. Τη ζούμε τις στιγμές. Όπως έρχονται. Καλημέρα. Ναι. Πάμε στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας, 2310-287-888. Βεβαίως, καλώς το παιδί. Καλημέρα, ο Παύλος είμαι. Γεια σου, Παύλε. Πρέπει να καταλάβουμε εμείς εδώ, η Παοξίδηση Βορειοελλαδίτης, ότι έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ΑΕΚ 2014 να ακούει καθημερινά και να εμπεδώσει ότι αυτό που πήρε είναι τίμιο.
το έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί είναι, το αφισβητεί όλη η Ελλάδα και έχουν μείνει μόνοι τους. Και ο ένας να προσπαθεί να πείσει τον άλλον. Ναι, να πείσει ο ένας τον άλλον ότι ξέρεις, αυτό που πήραμε είναι καθαρό, δεν είναι χάρτινο. Έτσι. Είναι η ΑΕΚ 2014 που άλλαξε το αφημί της. Βεβαίως. Κοιλίδα δύο φορές. Πιστόλιασε τον κόσμο, τη σβήστηκαν χρέη δύο φορές. Έκλεψε το ελληνικό κράτος δύο φορές. Οπότε εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο αμφισβητούν τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Σου λέει μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργια φήμη και έχεις πάρει μόλις το πρώτο σου πρωτάθλημα, το οποίο είναι και εντελώς ψεύτικο και χάρτινο. Ακριβώς. Δεύτερον, είναι κλειστά τα σχολεία, κάποια σχολεία στον Πειραιά, λόγω της έντονης δυσοσμίας. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σοβαρό αυτό που λέω. Ναι. Είναι ότι άρχισε η σαπίλα. Να βγαίνει, σαπίλα. Να βγαίνει και προς τα έξω. Μπράβο, βγαίνει προς τα έξω. Είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι αστείο αυτό που λέω. Για μένα εκπροσωπούν ό,τι βλέπεις. Αλλάζει ο νόμος φέτος για να σωθεί ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, με εντολή του Προέδρου, αυτού που δεν είναι Πρόεδρος γιατί έχει, έχει τον ΟΠΑΠ, έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική για να σβηστούν τα χρέη. Ο άλλος έχει πάρει 7 βρώμικα αγορασμένα ακριβά πρωταθλήματα. Όμοιος ομοίο, λέει η πειραμία. Όμοιος ομοίο και η Κοπριά στα Λάχανα. Ξέρεις, όταν παίρνει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, δεν το σηκώνει ο αρχηγός, είπε. Όχι, ρε. Ο Βαγγέλας. Εννοείται, φίλε. Ο πρωταγωνιστής το σηκώνει. Εμείς θα κοιτάμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αύριο πρέπει να πάμε στον Πλατανιά να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι μας χαρίσαν απίστευτες στιγμές φέτος. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε φοβερή μπάλα. Και την Κυριακή πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε το βόλεϊ. Ακριβώς. Όπως το λες. Πρέπει να γεμίσει το γήπεδο την Κυριακή. Όπως το λες. Τώρα είναι η στιγμή για το βόλεϊ. Είχα μιλήσει με τον πρόεδρο και του ρώτησα γιατί δεν κρεμάει τα λάβαρα, τα πρωτοβουλία. Με τον κύριο Τσαλόπουλο. Ναι, μίλησα. Ναι. Γιατί ακολουθούμε το βόλεϊ, οικογένεια. Θυμάμαι που το είχες, με είχες ξαναρωτήσει και στον Αρένα όταν ήμουν για το βόλεϊ. Ναι, ναι, λέω στο ταβάνι γιατί δεν βάζετε τα πρωταθλήματα και τα κύπελα που πέρι λέει, γιατί εμείς ουσιαστικά φιλοξενούμαστε σε αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι του μπάσκετ. Έχουμε, λέει, ένα μικρό χώρο, ένα μικρό γραφείο, αλλά πρέπει, λέω, κοίταξε πρόεδρε, είναι μεγάλο το ταβάνι και χωράει πάρα πολλά λάβαρα και πολλές σημαίες. Και κάτι άλλο, είμαι βέβαιος ότι το μπάσκετ, επειδή ένας είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι σκάκι, είτε είναι box, είτε είναι φίλε τοξοβολία, δεν ξέρω εγώ τι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Όλοι κάτω από τις φτερούγες και τα τέσσερα γράμματα. Είναι μεγάλο το ταβάνι, Κωστή. Πολύ μεγάλο. Θεωρώ, λοιπόν, απίθανο, αν τεθεί τέτοιο ζήτημα από το βόλεϊ, το μπάσκετ να πει όχι, μην κρεμάτε. Δεν νομίζω. Μου είπε του χρόνου, λέει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει άρνηση. Να βάλει και το μπάσκετ τα ευρωπαϊκά. Να κρεμαστούν τα ευρωπαϊκά και το πρωτάθλημα και το κύπελο, να μπουν τα λάβαρα του μπάσκετ, να μπουν και του βόλεϊ, γιατί δεν κατάλαβα. Και του χάντμπολ. Του μπάσκετ υπάρχουν όλα. Υπάρχουν όλα. Και του πρότεινα από την απέναντι πλευρά, βάλτε του βόλεϊ. Ναι. Εμείς ερχόμαστε εδώ συνέχεια. Ακολουθούμε την ομάδα. Θέλουμε να καμαρώνουμε. Ναι, θέλω να πω, δεν λέμε να βγουν του μπάσκετ. Αυτό λέω. Υπάρχουν του μπάσκετ, να μπουν του βόλεϊ, να μπουν. Γενικά εκεί είναι το σπίτι το δεύτερο. Έτσι, όλα εκτός του ποδοσφαίρου, ακόμα και τα τμήματα τα οποία είναι παραμελημένα. Έτσι, εκεί. Καλή συνέχεια. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά. Τώρα που είπα για την κολύμβηση. Τα παιδάκια σας στην κολύμβηση του ΠΑΟΚ εκεί. Υπάρχουν πολλά και άλλα κολυμβητήρια, ναι, αλλά εκεί στη φωλιά μέσα, στην αγκαλιά της Τούμπας, υπάρχει μία τέτοια μαγεία, μία τέτοια άβρα, και δεν το λέω επειδή πηγαίνω εκεί το παιδί μου. Οι άνθρωποι είναι μονίμως πάνω από τα παιδιά, δυο και τρεις δασκάλες μέσα στην πισίνα και πραγματικά είναι τελείως διαφορετική. Αυτή η μαγεία, η άβρα που έχει να είσαι μέσα στα σπλάχνα της μάνας Τούμπας είναι τελείως διαφορετικό από το οποιοδήποτε μοντέρνο ή σύγχρονο κολυμβητήριο. Σας το λέω γιατί πρέπει να πας και να το ζήσεις εκεί, να μπεις μέσα στο κολυμβητήριο και γίνεται σπουδαία δουλειά από τους ανθρώπους. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστή, ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Τι γίνεται? Καλά, είσαι. Καλά, φίλε μου. Καλά, μια χαρά. Για πες. Λοιπόν, εχθές ο Περέιρα. Ναι. Δεν ξέρω αν μου βγήκαν εχθές οι διαιτητές. Εχθές βγήκαν, μάλλον εχθές. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρέπει να μαδούσε μαργαρίτες. Να τον βάλω, να μην τον βάλω, τον Κομίνη. Να μείνει, να μην μείνει ο Κομίνη. Έβγαζε ένα φίλο, να τον βάλω. Έβγαζε ένα φίλο, να τον βάλω. Να μην τον βάλω. Φεδρή, φίλε. Γελί και φεδρή. Τον έβαλε. Αλλά μετά το τελευταίο φίλο μάλλον ξεχάστηκε και λέει κάτσε να τον διορθώσουμε, έβγαλε το φιλαράκι, λέει οπ, δεν παίζει. Και βρήκαν τώρα δικαιολογία ότι καλά είναι τραυματίας. Όχι, μετά είπανε, λοιπόν, δεν είναι ότι είναι τραυματίας, μετά είπαν ότι γέννησε η γυναίκα του. Ερώτηση,
δεν ξέραν ότι γεννάει, ότι ήρθε στις ώρες, στις μέρες της η γυναίκα και ότι γεννάει από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέραν αν είναι τραυματίας. Αυτό, φίλε, ξέρετε, ήταν μια επίδειξη γεμάτη θράσος και προκλητικότητα. Σαν να λέει, ορίστε, εμείς κάνουμε κομμάντο. Σας βάζουμε αυτόν ο οποίος σας έφτασε στα πρόθυρα της τρέλας και της παράνοιας φέτος. Αυτό ήταν μια επίδειξη, αδερφέ. Εγώ να σου πω, η εχθές η απόλυτη ξεφτύλα φάνηκε. Δηλαδή, πιο ξεφτυλισμένο πράγμα που έγινε εχθές δεν υπάρχει. Και με τον Παναθηναϊκό αυτό που εγώ έγινε, θέλω να δω ο κύριος Γραμμένος τι θα απαντήσει στην UEFA για την αλλαγή των κανονισμών. Ναι. Που σώθηκε ο Παναθηναϊκός ναι, εδώ, γκρέξετε εδώ, δεν παίζει τον Γκρέκο, ο Μπαμπούλας. Τι θα απαντήσει, yeah. Θα πάει παρέτηση. Ή δεν θα βάλει την υπογραφή του και θα πει: εγώ, παιδιά, δεσμεύομαι απέναντι στην UEFA και σε αυτά, αλλιώς κινδυνεύουμε όλοι δούμε. Με Brexit. Αυτό που έγινε χθες με τον Βάζελο πρέπει να υπογραφεί από την ΕΠΟ, που είναι η διοργανώτρια αρχή. Είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σωστά. Θα σωστά. Βάλει υπογραφή. Κύριε Γραμμένε, που εμείς θεωρήσαμε ότι έρχεται ένας άνθρωπος που θα αλλάξει κάτι. Μέχρι τώρα είναι άφαντος σε πολλά πράγματα. Δεν του δώσαν εξουσίες. Δεν ξέρω. Ενώ είναι ένας νομικός άνθρωπος εξαιρετικός με τον λόγο του κτλ. Περιμέναμε παρεμβατικότητα. Περιμέναμε να αλλάξουν κάπως τα πράγματα. Δεν έχουμε δει τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος φάνηκε από την αρχή ότι ναι, μεν βγήκε, αλλά τον κρατάνε κάποιοι άλλοι. Αυτό το βρώμικο το σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι πολεμιέται για να δούμε επιτέλους ένα καθαρό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, αυτό το σύστημα υπάρχει. Θα υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Όσες προσπάθειες και να γίνουν, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όταν υπάρχει βρωμιά σε όλο το κράτος, δεν μπορεί να αλλάξει ξαφνικά ένα μικρό κομμάτι που είναι ο αθλητισμός. Πρώτα πρέπει να αλλάξει όλο το κράτος και μετά να αλλάξει ο αθλητισμός. Είναι ξεφτυλισμένοι, δουλεύουν όλοι για την Αθήνα. Αλλά εμείς οι Βορειοελλαδίτες δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εννοείται, πάμε φίλε. Αύριο, παίρνουμε αυτό. Τα παιδιά μας, θα πάρω το παλικάρι μου, έτσι. Θα τον ντύσω παοξί από πάνω μέχρι κάτω, θα πάμε να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές και άντε γεια σας και του χρόνου τα λέμε. Έτσι. Του χρόνου έτσι, τα έτσι. Λέμε. Φιλιά, να είσαι γερός, τα χέρια σου τα φιλιά, φιλιά. Αύριο όλοι εκεί, το λέω συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα. Χορηγούς δεν είπα. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, όποιος δεν έχει φάει. Εκεί στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 31, απέναντι από το Μασούτι. Στα Ελευθέρια, δίπλα στον Αγιώργη, χάνει. Δεν θα βρείτε αλλού πιο νόστιμα πράγματα. Εξαιρετικά όλα. Υπέροχα. Φυσικά, 705-750 τηλεβεριά. Φυσικά για τέντα, τέντα home. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε σε τέντα, σε αντινεμική ζελατίνα, σε πέργολα. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, που θα είναι στην παρέα μας από τη Δευτέρα. Εξαιρετικό παγωτό, υπέροχα ψωμιά, φοβερά γλυκά, χρόνια εμπειρίας, η οικογένεια. Και εκεί στην Καραολή Δημητρίου στον Εύωσμο και θα σας πω και περισσότερα από τη Δευτέρα που θα είναι στην παρέα μας. Εδώ τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης. Εκλεκτά πήγαμε εχθές από εκεί. Δεν ξέραμε ποια γεύση να πρωτοφάμε. Δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Υπέροχα και εκλεκτά και πεντακάθαρα όλα. Και πεντακάθαρα και τούρτες 3D και για πάρτι και για αυτά και τα πάντα όλα. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε! Πόσο καιρό έχω να το βάλω αυτό, φίλε, και πώς μ' άρεσε. Πόσο χιτζάζ, πόσο Λευτέρης Ζέρβας, πόσο αυτή τεράστια φωνή. Τεράστια φωνή που λέγεται Πίτσα Παπαδοπούλου. Άκου Λευτέρης, πώς κεντάει με το δοξάρι. Ζούμου σου λέμε, αύριο όλοι εκεί, όλοι στην Τούμπα, πάρτε και μαζί σακουλίτσα με τρόφιμα να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που στερούνται τα στοιχειώδη, τα απαραίτητα. Πάμε να δείξουμε, αυτό είναι ΠΑΟΚ, αυτό είναι οικογένεια. Αυτό είναι Ζούμου σου. Πάμε να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές τους άξιους. Αμέτρητες φορές. Είναι πολύ ΠΑΟΚ το κομμάτι, να ξέρετε. Και μια φορά δε μου πες σ' αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς και μου φιλάς τα χέρια, να σ' αγαπήσω πάλι δεν μπορώ. Έλα, έλα, Ζούμου σου λέμε! Ράγισα. Στην αγκαλιά σου να βάγισα κι αν τα φιλιά σου νοσταλγίσα πίσω ξανά δε γυρνώ. Λυγίσα γιατί ποτέ δε σ' αδίκησα κι ούτε την πόρτα σου χτύπησα
και γίνες πια παρελθόν. Και σου λέγα να δεις, θα κλαις, θα με ζητάς, θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς. Και σου λέγα, έλα, 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 μωρή αρρώστια! Πάμε, 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 πάμε! Πάμε στις γραμμές, τους γουστάρω το Kidjazz! Smart Watch Xiaomi κληρώνουμε σε ένα 20 λεπτό από τώρα από την ηλεκτρονέτ που κοίτησε Νικολαίδης. Τριήμερο στο Φιλοξένεια, στο Λουτράκι Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη. Και γυαλούμπες υπέροχες από τα Optic Stores Μανολόπουλος, τρεις γενιές οπτικά στη Νεάπολη. Καλημέρα σας! Ναι! Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το σεραίο! Θα μου κάνεις εκόντο, αδερφέ μου. Κωνσταντίνε, για πες. Δεν είναι τυχαίο εδώ που έφτασε η Ελλάδα, ρε φίλε, με ανυπαρξία δικαιοσύνη τόσα χρόνια σε όλα τα επίπεδα των αποφάσεων. Σε όλα, φίλε. Με το ποδόσφαιρο που είναι ένα δευτερεύον πράγμα, το πιο ωραίο δευτερεύον στη ζωή μας, δεν σε αφήνουν να το απολαύσεις και να ησυχάσεις. Δηλαδή, φυσικά, τι ταραχή έχουν προκαλέσει στον κόσμο, σε τόση μερίδα του κόσμου. Δηλαδή βλέπεις το πραγματικό ποδόσφαιρο στο εξωτερικό, πώς το απολαμβάνει ο κόσμος, και εδώ το έχουν ξεφτυλίσει. Όπως το λες, το κυλίδωσαν και αυτό. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν περίμεναν ότι θα έρθει ένας από το πουθενά, αδερφέ. Το είχαν τακτοποιημένο το πράγμα. Ο τεταρτοπέμπτος, τρίτο, τεταρτοπέμπτος ΠΑΟΚ, που του χτυπούσαν την πλάτη και λέγανε, α, τι κρίμα ρε, πολύ σας συμπαθούμε. Πολύ εσύ στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Βορρά, εκεί πάνω οι ΠΑΟΚτσίδες, άντε μακάρι να γίνετε δυνατοί. Να τα! Πού είμαστε δυνατοί τώρα? Τι έγινε ρε παιδιά? Τώρα δεν είμαστε πια συμπαθείς, έτσι? Τώρα ενοχλούμε? Κατάλαβες, αυτό έγινε, αδερφέ μου. Κωστή, είστε σαν ραδιόφωνο και σαν εκπομπή, δεν μπορείτε να δείτε τι λεφτά είχαν επεκτεί. Δεν ξέρω αν είχε δικαίωμα η ΑΕΚ να επεκτεί σαν πρωταθλήτρια, γιατί υπάρχει το ασυμβίβαστο. Στον ΠΑΟΚ τι λεφτά θα πλήρουν η εταιρεία, όχι οι ιδιωτικές, δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιωτικές. Ναι. Τι λεφτά είχαν επεκτεί στον ΠΑΟΚ να πάρει κάποιοι παίκτες. Παίξανε πόσους μήνες, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Για να πούνε διαφυγόντα κέρδη, ότι από όλο αυτό έχασαν τα λεφτά τους. Ναι, βέβαια. Καταρχήν, νομίζω ότι εκκρεμούν κάποιες μηνύσεις κατά του Κομίνη, κατά όλων αυτών, έτσι. Νομίζω κάτι και τέτοιο. Για αυτό, ναι. Και το άλλο το στοιχηματικό λάθος, να το πω έγκλημα όπως θέλεις, πέσω, που γίνεται τώρα με τον Μπρίγκιο Βιτσιό να παίζει Σάββατο, άλλο παίζει. Γιατί δεν βάλα και του Ολυμπιακού να παίξει Σάββατο. Ακριβώς. Τι τα κάνουν οι φίλοι να παίξουν αυτή η Κυριακή? Θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Χώρια. Δεν τους βάλαν για αυτούς να παίξουν Σάββατο. Περίμενε να δεις τώρα. Χώρια που πάρα πολλά παοκτσάκια από το εξωτερικό, το ξαναλέω, είχαν κλεισμένα εισιτήρια, αεροπορικά, ξενοδοχεία, ρεπό από τη δουλειά τους σε Γερμανίες, σε Αγγλίες, από παντού έρχονται. Είχαν στο μυαλό τους ότι τελευταία αγωνιστική, 6 του μηνός, 7 η ώρα, όλα τα μάτς. Τέλος, Κυριακή. Πόσο καιρό το λέγαμε? Ίσως για αυτό πρέπει να μην το δεχτεί, πάει, γιατί εγώ σου είπα, Κυριακή με το γιο μου θα κατεβαίναμε και σαν εμένα είναι εκατοντάδες, δεν θα πω χιλιάδες, είναι εκατοντάδες. Ναι. Γιατί μας στερείς εμάς που θα μπορούσαμε να έρθουμε να αποθεώσουμε την ομαδάρα μας την Κυριακή 7 η ώρα που είμαστε κλειστά και είμαστε πιο χαλαροί, ενώ το Σάββατο δεν μπορούμε ρε φίλε. Γιατί το δέχτηκα αυτό το πράγμα? Μια ζωή γίνεται ό,τι γουστάρουν αυτοί. Τι να πω. Όχι τα ηλίκη. Το σωστό έπρεπε να παίξουν όλοι μαζί 7 η ώρα, τελείωσε. Όπως το είχαν πει. Εντάξει, εδώ πάλι η Νόβα είναι στη μέση, να ξέρεις. Η Νόβα. Τι νο, αυτοί έχουν σκοτώσει, έχουν ξεφτυλίσει το άθλημα, ρε φίλε τώρα. Να πω. Και με αυτό που έγινε με τον καμεραμάν και με αυτά τώρα τα άλλο. Περίμενε τώρα να δεις, να βάλει τίποτα 2-3 γκολ αύριο δικό νεμάσαι. Ναι. Να δεις τι έχει να γίνει μεθαύριο με τον Ασαριφάτ. Περίμενε. Και φίλε, για τον τελικό θα τα πούμε εβδομάδα. Βλέπετε ότι δεν συζητάμε γι' αυτό τώρα. Ναι, διότι είχαμε το σκάνδαλο με τον Βάζαρο να συζητήσουμε σήμερα. Είχαμε το διαιτητικό που απορώ πως κάποιοι εξακολουθούσαν να πουλούν ελπίδα μέχρι και εχθές ότι θα αλλάξει κάτι. Αν και ο περισσότερος κόσμος ανέβγαινε έξω. Στα 1000 παοκτσάκια 995 θα σου έλεγαν, φίλε, δεν περιμένω τίποτα από δάφτους. Μα δεν έχει αλλάξει ποτέ σου διαιτητικό απόφαση. Ποτέ. Και ούτε και θα άλλαζε τώρα. Για τον τελικό, από την εκπομπή της Δευτέρας μέχρι και το Σάββατο, που και το Σάββατο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, σύσσωμο όλο το ραδιόφωνο για τον τελικό. Θα μιλάμε μόνο για αυτό. Για το τι πρέπει να προσέξουμε. Για το πώς πρέπει να πάμε. Να αποφύγουμε νέες τιμωρίες. Να πάμε να τους πάρουμε το κύπελο εκεί πέρα μέσα. Όλα θα τα πούμε από εβδομάδα. Αυτά έχουν μια εβδομάδα. Θυμίσου τώρα τι σου λέω τώρα.
ότι αυτοί θα έχουν μανούρα, δεν θα τους πληρώσει και πριν για το πρωτάθλημα. Τους λέει ποιο πρωτάθλημα ρε, θέλετε και πριν. Σωστό. Μα βλέπεις, ένας-ένας, ο Βράνιες ζητάει 500. Ο Χριστοδουλόπουλος σου λέει... Θα τους κάνει μανούρα, γιατί θα κάνει όρος στο συμβόλαιο να πάρουν τόσα παραπάνω. Ναι, ναι. Να δεις τι έχει να γίνει, θα γελάς κάθε επικραμμένος, δεν καλά, δεν πρέπει να ζητάνε και πριν. Όχι, θα σου πει οι άλλοι δεν μαζέψαν περισσότερους βαθμούς. Τι πριν ζητάτε, αν δεν καθάριζα εγώ να πούμε... Ναι, ζητάτε και πριν, εγώ το πήρα, θα πάρετε το πριν. Στο Θωμά να δώσω πριν. Κάτσε έτσι ακριβώς, γεια σου ρε φίλε. Γεια σου Στέλιο, γεια. Εγγράφετε FM, αφήνετε κενό, το στέλνετε στο 54526 για τα τρία σπουδαία δώρα για το smartwatch Xiaomi από την Electronet, για το τρίμερο στο Φιλοξένια, δύο διανυκτερεύσεις Δευτέρα ως Πέμπτη και για το γυαλί ηλίου από τα οπτικά Μανολόπουλου. FM, κενό, το μήνυμα στο 54526 με μια καλημέρα, με οτιδήποτε ακόμα, μη στέλνετε ξερό ονοματεπώνυμο. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Γεια σου Χριστάρα. Όπω φίλε, μιλάμε, λες θα είμαστε ήρεμοι για ακούς τον ΑΕΚΣΥ. Αυτή είναι ξέρεις με λιγκουαφόν, να έχουν πάρει όλοι οι ΑΕΚΣΥΔες μια κασέτα. Ό,τι γράφει ο Κεφτόγλου. Με φούντωσε, όπως είδες με φούντωσε κατευθείαν. Ο Τσακίρης. Μα ναι, είναι ναι. Όλοι φίλε τα γράφουν όλοι, είναι τα ίδια, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούν τα πάντα. Το αφήγημα. Θυμήθηκε τις περιπτώσεις πως Κουτέρης, ξέρω εγώ, είχε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ξέχασε ότι πριν τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν τιμωρημένη ΑΕΚ με δύο αγωνιστικές. Βέβαια. Πρωτοδίκως. Και η επιτροπή του κ. Σκουτέρη την έκανε μία και έπαιξε κόντρα στην Τούμπα. Βεβαίως. Ναι. Επίσης δεν μας είπε πέρσι. Επιτροπή... Πέρσι δεν μας είπε ναι. Γιατί έγινε 7 ο ένας, 3 ο άλλος. Είναι η ίδια η επιτροπή του κ. Σκουτέρη που δέχτηκε την ψεύτη και την ψευδή δήλωση του κ. Βακάλη και μετά την ψευδή λαθασμένη σύμφωνα με αυτούς του κ. Νίκα που ήταν ως μάρτυρας της ΑΕΚ και είπε και αυτός λάθος την ώρα. Ναι. Είναι η ίδια επιτροπή που θεώρησε ήπιο το ξύλο. Ήπιο. Εδώ, ρε, ήπια βία. Λέει, ήπιο. Ο ήπια Πάοκ, βία. Ο ΠΑΟΚ λέει πήγε λέει, να πάρει το μάτσα χαρτιά. Ρε καθυστερημένη. Ο ΠΑΟΚ ήταν 6 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Με μείον 3 από το ξεκίνημα του ποταλήματος. Ο Ολυμπιακός έχανε από τον Πλατανιά 3 αγωνιστικές πριν το τέλος στο ημίχρονο και για να τον κερδίσει του άφησαν στο ξύλο. Ακριβώς. Τι θέλατε να κάνει, δηλαδή. Και βγήκε και, και είπε ότι θέλουμε μόνο δικαίωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε να πάρουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Θα πάμε και να το αφήσουμε στα γραφεία τη Super League. Έτσι, το θυμάσαι νομίζω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και για μένα και αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή τι είναι αυτό, άμα είναι οποιοδήποτε ζορίζεται στο ημίχρονο θα βάζει 20 φουσκωτούς, θα σαπίζουν στο ξύλο του αντιπάλου, θα κλείνει και τις κάμερες. Μετά θα παίρνει τον αστυνομικό διευθυντή Πειραιά στη δούλευσή του μόλις σταματήσει το τέλος της χρονιάς. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγχε τον Ολυμπιακό δουλεύει στον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Τώρα. Να μην αποκατασταθεί, μιλάμε... να μην τακτοποιηθεί. Ναι, ναι, για μαγικές στιγμές. Μέσα στον τελευταίο χρόνο, Κωστή, πρακτικά μπορούμε να κάνουμε ανθολόγιο κανονικά τι έχει γίνει. Και λέω, τι έχει κάνει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει η ΑΕΚ. Θα πω 3-4 συμπτώσεις. Ένας επώνυμος φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν ξέρω ποιος, πήρε τηλέφωνο σε κάποιον και είπε με το όνομά του και μετά από δύο μέρες ένα μαγαζί τεινάχθηκε στον αέρα. Ήταν μεταγραφή βόμβα. Όχι το δικό του, συγγενή του. Συγγενή του, ναι βεβαίως, ναι, ναι. Σε αυτόν που πήρε τηλέφωνο. Συγγενή του. Κατά σύμπτωση πριν το ατρόμητο ΣΑΕΚ, κάποιοι πήρε τον Βάρντα με μαχαίρι και με πιστόλι. Που αν δεν ήταν πριν γρήγορος... Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, πριν το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, κάποιοι ξυλοφόρτωσαν τον μπαμπά του Παπαπέτρου που σφύριζε κατά σύμπτωση στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Πέρυσι πριν από κάθε αγώνα της ΑΕΚ τρώγαν ξύλο οι παρατηρητές. Όλα αυτά είναι συμπτώσεις παιδιά. Ένα σπίτι καίγεται στην Καλκιδική παιδιά, ένα σπίτι καίγεται. Δεν ναι. Το, έτσι δεν λέει το τραγούδι. Ένα σπίτι καίγεται. Ήταν η παράγκα του Θωμά, η παράγκα του Θωμά. Πιστεύω ότι με αυτούς θα ξαναζήσουμε τα χρόνια του Κόκαλη, γιατί είναι ο Κόκαλης μαζί τους, έτσι. Θα δούμε πάρα πολλά. Μα η κόντρα που υπάρχει τώρα, βλέπεις, βγαίνει ο πρωταθλητής και κράζει στα ίσια τον Κόκαλη γιατί λέει έχεις αφήσει το φίλο στο Θωμά και κάνει συμμαχίες με τον Μελισανίδη. Παιδιά μόνο τους τα λένε, δηλαδή τα ομολογάνε χωρίς να τους πιέζει κανένας. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρέπει να σταματήσει να είναι τόσο δεικτικός, δεν είναι δυνατόν, συμφωνώ με το Στέλιο, να γίνεται αυτή η ντροπιαστική αλλαγή τρεις μέρες πριν τον αγώνα. Και να μην κουνιέται το φίλο. Δεν μας νοιάζει κύριε τι θα κάνετε. Δεν θα αλλάξετε την ημερομηνία όπως έκανε πέρυσι το τάπ του βόλεϊ. Έτσι, έτσι. Που ήθελαν να αλλάξουν την ώρα για να πάνε να κάνουν και τη φιέστα και φάγανε φιέστα φραβέ. Έτσι. Και πέρασε το δικό μας. Έτσι πρέπει να γίνει. Και για μένα πρέπει και εκτός το Σάββατο Κωστή μου. Κυριακή βόλεϊ. Το πιο σημαντικό τελικό του βόλεϊ. Είναι ο πιο σημαντικός. Γιατί πρέπει να ισοφαρίσουμε. Μιλάμε, εκεί έχει γίνει η κλοπή του να έχουν αλλαχθεί οι κανονισμοί. Ο κύριος Ταρνατόρος.
ο οποίος άκουσε τον πρόεδρο της Λίγκας, έβρισε τους διαιτητές, φίλε. Δηλαδή, αυτά που ζούμε δεν έχουν προηγούμενο. Ο άνθρωπος που άλλαξε τους νόμους και έχει ο Ολυμπιακός 5 ξένους και όλοι οι υπόλοιποι 4, είχε το θράσος, αν και επειδή είναι στον Ολυμπιακό, να ρίχνει πινελί για τους διαιτητές. Οι οποίοι έκαναν το τρίτο σετ. Έγινε, Χριστάρα μου! Σε φιλό, σε χαιρετώ. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Αυτό με τον Κομίνη είχε στόχο να μας διασπάσει. Πάλι. Να ξέρει. Πάλι. Ο Κομίνης τραυματίστηκε στον δρόμο για να πηγαίνει για το νοσοκομείο για τη γυναίκα του. Ε. Γι' αυτό τραυματίστηκε. Φιλιά, γεια σου Χρήστο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Δύο-τρεις γραμμές ακόμα να πάρουμε. Τέσσερις θέσεις και να κάνουμε τις κληρώσεις. Καλημέρα! Και sorry που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλό στο παιδί. Λοιπόν, είμαι ο Μάκης από Αθήνα. Γεια σου, ρε Μάκη. Θέλω να καλωσορίσω καταρχήν την επόμενη εβδομάδα τα παιδιά από Θεσσαλονίκη. Κάνε την αστρόμαυρη Ομόνια. Άντε, αγόρι μου, άντε! Κατεβαίνει το καραβάνι! Άντε! Λοιπόν, πληροφορία. Ναι. Την προηγούμενη Τετάρτη, να ξέρετε, Μαρινάκη και Μελισανίδης, σε γνωστό ρεστοράν στην Αθήνα. Κάτσε, σε ρεστοράν ή σε κότερο. Σε ρεστοράν, εγώ έμαθα για κότερο. Θερμές αγκαλιές, θα το ξέρετε. Θερμές, τι ωραία, φίλε. Τι ωραία. Λοιπόν, nice. Και τρίτο, Κωστή, ναι. Φοράω κασκόλ της ΑΕΚ αυτή την Κυριακή και μπαίνω μέσα και χτυπάω τον προπονητή να βγούμε στο κεφάλι. Το παίρνω το πρωτάθλημα, αυτό θέλω να μου πεις. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα ισχύσει το ίδιο. Που είσαι, άστο φίλε, άστο, μην το ψάχνεις. Δεν ισχύει το ίδιο. Μην το ψάχνεις. Λοιπόν, άστο. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Στο πέλο και στο Σοχό. Φιλιά σε όλους. Φιλιά πολλά. Να μας περιμένετε. Πάμε δύο γραμμές, τρεις ακόμα. Τρεις. Ναι, καλημέρα σας. Προλαβαίνετε να μπείτε στην κλήρωση, το λέω τελευταία φορά, για το smartwatch της Xiaomi, για το τριήμερο στο Φιλοξένια και για το γυαλί ηλίου από το Οπτικά Μανολόπουλος. Ναι, καλημέρα. Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλώς την Ελένη. Καλώς την Ελένη, ναι. Έλειπα, ήμουνα προς τα πάνω, στο βορρά, στα παιδιά. Πήγες Καρντίφ, ήσουνα. Ναι, μπράβο, εκεί. Ήμουνα, γνώρισα μπράβο. Και τον Αντώνη της Τούλας. Μάλιστα. Όλα καλά, ναι. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι πιο ενωμένα, πιο αγαπημένα και οι Ολυμπιακοί και αυτά κάθονται τα συζητάνε. Εδώ έχει χαθεί η ηθική από τους ανθρώπους. Αυτό που έγινε φέτος πάρα πολύ στενοχωρέθηκα, δηλαδή εντάξει όλοι μας, τα ακούω και αυτό από το ραδιόφωνο. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η αδικία δεν υπάρχει, δηλαδή τι να πω. Ήρθε ο Ολυμπιακός, φοβήθηκε την πεντάρα, έφυγε, επειδή δεν είχε ομάδα. Ήρθε ο Παναθηναϊκός τελειωμένος, τίποτα. Η ΑΕΚ ήρθε και αυτή, εκμεταλλεύτηκε αυτό που εκμεταλλεύτηκε. Ντροπής. Ένα χάρτινο. Ψεύτικο. Θα πάρει ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Αυτό που κατηγορούσε. Ένα χάρτινο. Και εμείς τι κάνουμε. Αυτοί έχουν τη βία, την τρομοκρατία. Ο Εσκομπάρ δεν μπόρεσε φέτος να κάνει κάτι γιατί δεν είχε ομάδα. Και τα βρήκε με τον άλλον. Και ο κόσμος τώρα... Για το πρωτάθλημα Κολομβίας πώς... μιλάς, βέβαια, ναι. Έτσι. Ναι, εκεί πέρα, στην Κολομβία, ναι, εκεί είναι ο Εσκομπάρ. Ναι. Αχ, τι να πω, βρε Κωστή, τι να πω, ακούω από τους ανθρώπους, τίποτα. Από τα παουκτσάκια. Παλεύουμε με τι το μέσα πω, μας. Τι να πω, στεναχωρεθήκαμε πάρα πολύ, θα ερχόντουσαν και τα παιδιά από εκεί όλοι. Πέρα. 6 του μηνός είχαν σκοπό να έρθουν και οι ημερομηνίες αλλάξανε και όλα. Όλα. Μας το κλέψανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έγινε αυτό. Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Γιατί. Γιατί δεν έπρεπε, Ελένη μου, ο ΠΑΟΚ να πάρει πρωτάθλημα, να σηκώσει κεφάλι. Γιατί τη βγάζουν στο τζάμπα αυτή, γιατί ο τρελός Πόντιος θα έχωνε το καλοκαίρι εκατομμύρια και θα τρελαινότανε με την κατάξυση του πρωταθλήματος. Πράγμα Θεούλη. Το οποίο έγινε έτσι κι αλλιώς. Γιατί επιχειρησιακά, επιχειρηματικά τους έχει μπει στο μάτι. Γιατί πήρε κομμάτι από την πίτα. Γιατί το λιμάνι. Γιατί το ε. Χίλια το πράγματα. Τα ξέρετε. Είχαμε καλό μπάσκετ, το πήραν. Δεν θέλουν εδώ πάνω τίποτα να αφήσουν, ρε παιδί μου. Δεν θέλουν. Δεν ο ΠΑΟΚ εδώ θα μεγαλουργούσε ακριβώς. Όπως το λες. Θα έπαιρνε κάθε χρόνο. Δεν αφήνουνε και τα βρήκανε εκεί πέρα κάτω και κάνανε αυτό που κάνανε. Τέτοια αδικία. Δεν μπορώ να το... Εντάξει. Γεια σου Ελενίτσα μου. Σε φιλώ. Να σε καλά. Πάμε. Δύο γραμμές ακόμα. Τρεις. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου Γεωπόνε μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Καλημέρα από το εξωτικό ντεπό. Τόσο εξωτικό που δεν πιάνουμε ραδιόφωνο. Τι γίνεται. Τρελές εποχές. Γιατί δεν έχεις σήμα εκεί.
Δεν έχουμε σήμα, τι να κάνουμε. Ζήτω Σίμω, ζήτω εξωτική χαλκιδική, σαν το τεπό δεν έχει. Λοιπόν, άκου φίλε, εγώ πάντα Σίμω χαιρετώ και τον φίλο μου τον Χριστάρα τον Κολομπάμπουε που εδώ και ένα μήνα έχει την τιμητική του, καθότι η εξωτική Κολομπάμπουε είναι στο προσκήνιο της ελληνικής επικαιρότητας. Λοιπόν, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, είμαι περήφανος, είμαι παοξής. Ξέρω ότι έχω τη μερίδα του Λέοντος στην πόλη, αλλά ζουν και άλλοι εδώ πέρα και είναι περήφανος που είναι φίλος με άλλους. Δεν μπορώ να γυρνάω στον δρόμο και να με βλέπουν οι Ηρακλείδες και να μου λένε δεν τρέπεσαι για αυτό που έκανες και να έχουν δίκιο. Ναι. Δεν θέλω να πω περισσότερα, Κωστή. Δεν θέλω να το αναλύσω γιατί μπορώ να μιλάω και εγώ 15 λεπτά. Γεια σου Χριστάρα Κολομπάμπουε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα φίλε μου. Καλώς το παιδί. Τελευταίος. Κλείνεις εσύ. Επειδή δεν υπάρχει γιατριά σε αυτό το άθλιο ελληνικό κράτος και από πολιτική θέληση και από αθλητισμό, ένα να ρωτήσω. Για τον Μυραλάς που έκανε την κίνηση αυτή στον κόσμο, τον κάλεσε κανένας. Την αγάπη μου αδελφέ, τη χειρονομία που αν ήταν σε άλλο ποδόσφαιρο, σε άλλο κράτος, 5 χρόνια αποβολή αγωνίδα. Απέλασε φίλε, απέλασε. Φιλιά, λοιπόν, τέλος. Μαέστρο μου, θέλω από το 1 μέχρι το 72 να μου δώσεις 3 νούμερα. Να ξεκινήσουμε πρώτα με το smartwatch από την Xiaomi, από την Electronet 44, ναι. Ένα για το Φιλοξένια. Πώς? Ναι, το 60. Και ένα ακόμα. Και το 65. Λοιπόν, βάλε να παίζει αγόρι μου, βάλε να παίζει. Και μια φορά δε μου πες σ' αγαπώ. Κι αν τώρα με ζητάς. Καλημέρα στον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Καλημέρα στη Φόφη των Ορφανίδου. Φιλοξενία, Φιλοξένια, καλημέρα Κωστή. Δώσε και σώσε. Γεια σου Κώστο Γλουγιάννη. Έχεις χαιρετισμούς από τον Αλουμινά, τον Αθανασιάδη που περνάει. Σείτε στο σπίτι μου, Ζούμου σου λέμε. Όλοι μια παρέα, φιλιά. Στα παιδιά, Κωστή και Ζουμουσάκια, Τζελέπη Αγγελική, καλημέρα Ζώτο Ανέστη, καλημέρα Βραχνίδη Γιάννη, καλημέρα Ζουμουσού Κωστή, καλό Σαββατοκύριακο, ο Ανδρέο Δημήτρης, γεια σου Παντερμαλή Γιώργο, καλημέρα στον Κυριάκο τον Ξανθόπουλο, βάλαμε σκληρώσεις. Ο γεια σου Γιάννη μου, φίλε, να έχουμε ψηλά το κεφάλι πάω και είμαστε συνηθισμένοι στο να παλεύουμε στη διαδρομή. Γεια σου Παναγιωτήδη, Βασίλη, γεια σου Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, smartwatch αυτός, ο βάζελος στους πόσους μείον πέφτει, μείον 6 θα έχει για του χρόνου. Αν επικυρωθεί αυτό και απαγόρευση μεταγραφών. Καλημέρα Κωστή μου, σου λέμε και όλα τα γράφουμε στα από αυτά μας, λέει ο Νίκος ο Χριστίδης. Καλημέρα ο Αϊβατζίδης Ανέσης από το Ασπρόμορο Κρυονέρι, βάλεμε σκληρώσεις. Γεια σου. Πώς λέγεται, το κάτσε λίγο να το δω γιατί άλλαξε, περίμενε. Ο Χάρης σε 669. Καλημέρα Αντώνη. Πώς μπορούμε να περιμένουμε κάτι από UEFA και FIFA όταν στη βιτρίνα του στο Champions League γίνονται τέτοια έσχη από τη διαιτησία και δεν ανοίγει μύτη? Πολύ σωστό. Σμπροχτήκανε και η Real και η Liverpool. Εξόφθαλμα λάθη. Γεια σου Χατζηγιοβανάκη Παναγιώτη. Βάλαμε στους διαγωνισμούς μου. Καλημέρα Κωστή. Ξέρω ότι είμαι διαφορετικός από τους κάτω. Γι' αυτό αύριο θα πανηγυρίσω το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Καλημέρα Μαρία Παπαδοπούλου. Υπέροχα δώρα. Μόνο ο Ιβάν και ο Πάοκ φταίνε. Βέβαια. Κανονικά. Γι' αυτό που έγινε. Κωστή καλημέρα. Στο βόλεϊ, πρωτάθλημα. Πάμε για πρωτάθλημα στο βόλεϊ γιατί έχουμε καλύτερη ομάδα και κύπελο στο ποδόσφαιρο. Λέει ο Αδριανίδης, ο Γιάννης. Βάλαμε για το κινητό. Καλημέρα, Κωστάκη. Βάλαμε σε όλες σκληρώσεις το Σάββατο. Είμαστε πρωταθλητές. Ζουμού σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Ο Δημήτρης ο Μενεξές. Ο Δόβρος ο Νίκος. Καλημέρα, Κωστή. Βάλαμε για το ρολόι και τα γυαλιά. Ζουμού σου λέμε και δεν μασάμε τίποτα και κανέναν. Μόνο ΠΑΟΚ. Τα μυαλά στα κάγκελα. Γεια σου Δημητρίου Χριστίνα, γεια σου Κέλλη Λιαλιάγκου, καλημέρα στον Μαυρίτο Δημήτρη, γεια σου Κωνσταντινίδη Παναγιώτη, γεια σου Άγγελε Παπαχρίστου, καλημέρα. Πάω μια ζωή, βάλε με σκληρός φίλε, λέει 818. Όλοι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό που έγινε φέτος μας έχει συσπυρώσει και μας έχει κάνει πιο δυνατούς. Λέει 818. Καλημέρα, Σημαδοπούλου Στέλλα, καλημέρα, βάλε με σκληρώσεις. Κωστάκη, ξέχασα να δώσω όνομα πριν, ο Ανδρεαδάκης, ο Κυριάκος, μπράβο. Παιδιά, πρέπει να φύγω. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλα μηνύματα, πρέπει να φύγω. Μια στιγμή τώρα λίγο να κάνουμε. Μου έδωσες τα ονόματα, τα νούμερα μου, τα έδωσες. Βάλε να παίζει. Λοιπόν, για το Smart Watch, ο Κωνσταντινίδης Παναγιώτης, σε 2.60. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο, Μαριλής, προλαβαίνουμε. 6982, σε 2.60, ο Κωνσταντινίδης Παναγιώτης. Θα το βγάλουμε αέρα, έτσι να μοιραζόμαστε τη χαρά. Για το Φιλοξένια. Φόφη Ορφανίδου, δώσε και σώσε για να χαλαρώσουν τα τηλεπορημένα μας κορμιά. Κερδίζει σε 4.64. Κερδίζει το διήμερο στο Φιλοξένια
Διότι ανυκτερεύς τρίμερο είναι, πάμε και για τα γυαλιά. Ω, Παναγία μου. Πάρα πολύ ωραία. Κωνσταντινίδης Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη! Έλα Παναγιώτη! Σήκωσε το, το κυπελάκι! Δεν σηκώνω Παναγιώτης. Εντάξει, μπορώ να στη δουλειά, μπορώ οτιδήποτε. Άστονα, άστονα! Θα πάρουμε τη Δευτέρα, θα πάρουμε Δευτέρα. Κάτσε να δώσω και το γυαλί. Περίμενα να δώσω και το γυαλί. Λοιπόν, εδώ. Γυαλί Μανολόπουλος. Smart ρολόι φιλοξένεια. Χάρης, καλημέρα, καλό μήνα σε 669. Χάρη, πάρε τηλέφωνο έξω στην γραμματεία να μας δώσει και το ονοματεπώνυμό σου ολόκληρο. Αυτά σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Μην ξεχνάτε, αύριο είμαστε όλοι εκεί. Σάββατο Τούμπα, Κυριακή Παλατάκη. Σάββατο αποθέωση των γνήσιων, των καθαρών, των δίκαιων, των κρυστάλλινων πρωταθλητών. Εκεί να αποθεώσουμε, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά στο ναό. Πάρτε τα παιδάκια σας, πάρτε τα ανήψια σας, πάρτε τα βαφτιστήρια σας, πάρτε τον παππού. Πάρτε τρεις γενιές ΠΑΟΚ πρέπει να έχει αύριο στο γήπεδο. Πάμε να αποθεώσουμε τους πανάξιους πρωταθλητές Ελλάδος. Την Ούγια γράφει Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Δίκαια και πανάξια και πεντακάθαρα. Μέσα στο γήπεδο, όχι σε κάποιο γραφιάκι, όχι σε κάποιο ξενέρωτο δικαστή, σε κάποιο δικαστήριο, σε κάποια αίθουσα. Κρύα. Και την Κυριακή στο Παλατάκι, γιατί εκεί θα απεχτεί το πολύ σημαντικό δεύτερο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Οι εξαιρετικές γεύσεις και υπέροχες είναι η Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης. Τέντα κορυφαία, 35 χρόνια εμπειρία. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, 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 bye.